Δημοπαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καλησπέρα. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις στον κύριο Χριστόφα. Το ένα αφορά το θέμα για την μίνι αγορά, τέλος πάντων στο άλλο λειτουργούσε αυτή με τους μικροπολιτές και έχει απασχολήσει την πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Αν ήταν γνώση του πρώτα απ' όλα ότι θα γίνει αυτή η κίνηση και αν ήταν γνώση του γιατί δεν έγιναν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη διαδικασία να έρθει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, καθότι καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί δημοτική περιουσία και θα πρέπει να έχει λάβει γνώση το συλλογικό όργανο, όπου εκεί θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε τη δικιά μας άποψη και τη δικιά μας τοποθέτηση για την καλύτερη αξιοποίηση ή όχι των συγκεκριμένων καταστημάτων, το οποίο λειτουργούσε για τους μικροπολιτές. Και μία δεύτερη ερώτηση πάλι προς τον κύριο Χριστόφα, αφορά για ένα πολυμηχάνημα, το οποίο είναι για την κοπή κλαδιών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα με, θα έλεγα, παγκόσμια πρωτοτυπία, επάνω σε ένα όχημα του Δήμου. Και θα ήθελα και αυτό να γνωρίζω, να κάνω την ερώτηση, δηλαδή, αν ο Δήμαρχος γνώριζε για αυτή την κίνηση, αυτή που έγινε, πρώτον, και δεύτερον, με ποια σύμβαση, με ποια σχέση εργασίας, πού βρέθηκε ο χειριστής, για να το χειριστεί το συγκεκριμένο, και για να μην προτρέξουν κάποιοι να πούνε ότι δεν θέλουμε τον καλοπισμό της πόλης, δεν λέμε γι' αυτό, εννοούμε για όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια παράνομη, γιατί είναι παράνομη αυτή η πράξη, χρησιμοποιώντας ένα πολυμηχάνημα το οποίο θέλει ειδικό χειριστή. Και το λέω αυτό γιατί προεκλογικά τουλάχιστον είχα έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους του Δήμου, αυτό που μου λέγανε ήταν ότι υπάρχουν έλλειψη χειριστών. Με τα κατάλληλα τουλάχιστον διπλώματα, πτυχία χειρισμού του συγκεκριμένου μηχανήματος. Γιατί υπάρχουν δύο τέτοια μηχανήματα. Και τέλος θα κάνω μια ακόμα τοποθέτηση, η οποία όμως θα είναι όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία, όσον αφορά τουλάχιστον τα θέματα. Δυστυχώς έχουν έρθει τα θέματα χωρίς να είναι επαρκώς αιτιολογημένα. Να μην είναι επαρκώς αποσαφηνισμένα. Δεν ξέρω αν οι υπηρεσίες προλάβανε να το έχουν, ώστε να μπορούμε και εμείς να έχουμε άποψη πάνω στα θέματα και αφορά, μιλάμε για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία θα τα αναπτύξουμε παρακάτω. Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε λίγο παραπάνω, θα μου λέγατε τυπική, ναι, ίσως είναι και ένα θέμα λόγω του επαγγελματός, να είμαστε λίγο παραπάνω τυπική, σε ό,τι τουλάχιστον ορίζει ο νόμος, ο κανονισμός και του Δημοτικού Συμβουλίου, να είναι εμπεριστατωμένες τουλάχιστον οι εισηγήσεις, ώστε να μπορούμε και να είναι πιο διασυμφωνισμένες, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε το τι ακριβώς πρέπει να πάρουμε και εμείς σαν αποφάσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Κουφέλο, μένετε σε αυτή την πόλη όπως και εγώ, φαντάζομαι αρκετά χρόνια. Αυτή η αγορά εκεί μικροπολιτών δεν θυμάμαι να έχει λειτουργήσει τα τελευταία 20 χρόνια. Αντιθέτως, ήταν μια αιστεία μόλυνσης, μια αιστεία μικροπαραβατικότητας και αν αυτά μπορούμε να τα παραβλέψουμε ή με την έννοια ότι μπορεί να είναι και δουλειά της αστυνομίας, εκείνο που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και σας το λέω ως μηχανικός, είναι ότι αυτό το στέγαστρο είχε μεγάλη επικινδυνότητα ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει. Η ίδια είναι εκεί, μπορείτε να πάτε στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και να δείτε τα σίδερα τα οποία κόψαμε με πολύ προσοχή, δεν το καταστρέψαμε, κόβονται και γι' αυτό αργεί και τόσες μέρες, κόβονται με πολύ προσοχή από τους υπαλλήλους αυτεπιστασίας, τους υπαλλήλους του Δήμου μας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ξανααξιοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλο λόγο. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το ζητούσε και η τοπική κοινωνία. Θα δείτε το αποτέλεσμα, νομίζω θα το ευχαριστηθούμε όλοι. Δεν είναι θέμα νόμιμο ή παράνομο, είναι μια διαδικασία που όταν υπάρχει επικινδυνότητα πας και παρεμβαίνεις να το λύσεις. Κύριε Κατζανέα, σας παρακαλώ για τα υπόλοιπα. Ναι, θα συνεχίσω επ' αυτού. Όντως οι βάσεις υπάρχουν, κύριε Κουφέλου, μπορείτε να τις δείτε σε τι κατάσταση βρισκόταν. Η παραβατικότητα ήταν δεδομένη εκεί πέρα. Ό,τι ήθελες έβλεπες. Κάθε πρωί γινόταν συλλογή από σύριγγες, κουτάκια, από χάπια, ναρκωτικά κτλ. Θεωρώ ότι άρεσε αυτό στους πολίτες. Κανένας δεν
έφερε αντίθετη γνώμη. Όσον αφορά αυτά που συλλέξαμε, εν πάση περιπτώσει τα καλά κομμάτια, αυτά θα γίνουν ένα στέγαστρο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση ρεύματος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχουμε. Πάμε τώρα για το άλλο, το εργαλείο, το πολυεργαλείο, το οποίο το δούλευε χειριστής, ο οποίος έχει προσληφθεί γι' αυτό το λόγο, με το κατάλληλο δίπλωμα, γιατί ήταν τώρα πάνω σε όχημα. Ήταν απάνω σε όχημα, γιατί αυτό δεν φέρει πινακίδες. Ακόμη δεν έχουμε πάρει πινακίδες. Έχει προμηθευτεί αυτό το... Έχουμε δύο τέτοια μηχανήματα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα οποία δεν έχουν προμηθευτεί πινακίδες, οπότε αναγκαστικά ήταν απάνω σε όχημα το οποίο έφερε πινακίδες και ασφάλεια. Ο χειριστής έχει προσληφθεί για αυτή τη δουλειά, είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, οπότε δεν καταλαβαίνω τη μορφή που κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έπρεπε να πείτε και είπατε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, όσον αφορά εμένα προσωπικά μιλάω τώρα, έτσι, μιλάω σε... Ακούστε, εγώ δεν θα φτάσω στο επίπεδο που φτάνει ο κύριος Κατζανός, λέει ότι έχω να πω κάτι να το πω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιληφθεί ότι ήδη παραδέχεται μια παρανομία που έχει κάνει. Ποια είναι, κύριε Κουφέλλο, η παρανομία? Λοιπόν, δεύτερον, εγώ ζήτησα από τον κύριο Χριστόφα να μου απαντήσει και όχι να μου απαντήσει ο κύριος Κατζανός. Προφανώς ο κύριος Χριστόφας δεν το γνώριζε. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Χριστόφας ότι ήταν ένα άνδρο εκεί πέρα παρανομίας κλπ. Και ότι υπήρχαν. Πιστέψτε με, και εγώ από την ιδιότητα του νομικού, του δικηγόρου, είχα πάρα πολλές φορές μιλήσει με την αστυνομία και είχαμε απομακρύνει. Δεν ρωτούσαμε και δεν κάνουμε την ερώτηση για το θέμα της σκοπιμότητας. Και εμείς συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να καλυτερεύσει αυτό το μέρος και να φτιαχτεί καλύτερα και να παραχωρηθεί καλύτερη η πόλη στις δημότητες. Εμείς μιλάμε για την νομιμότητα. Γιατί ποια είναι η εισήγηση από πλευράς υπηρεσίας του Δήμου που να λέει ότι είναι επικίνδυνο και θα καταρρεύσει, αν υπάρχει αυτή. Μπορεί ο κύριος Χριστόφας να μας τη φέρει να τη δούμε. Ένα. Δεύτερον, για ποιο λόγο να μην έρθει στο συλλογικό όργανο και αυτή την πρότασή σας, όχι μόνο να την στηρίξουμε, να την επαυξήσουμε και να βοηθήσουμε. Αυτό ρωτάω. Ξαναλέω κάτι, είναι δημοτική περιουσία. Θα πρέπει όλοι, θέλοντας ημί, έτσι είναι η πραγματικότητα, στη δημοκρατία αυτή ζούμε, να μπαίνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Και είναι αποφάσεις συλλογικών οργάνων η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Σε όσους δεν αρέσει, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό γυρίζουμε και λέμε. Και αυτό που ρώτησα και τον κύριο Δήμαρχο για το δεύτερο θέμα του πολυμηχανήματος, που απάντησε ο κύριος Κατζανός, θέλω να μας πει, ξαναρωτάω, πού είναι αυτή η σύμβαση του συγκεκριμένου χειριστή, να μας πει ότι είναι μόνιμος υπάλληλος και έχει αυτό το δίπλωμα να το κάνει. Και δεύτερον, πώς βγάζει ένα μηχάνημα έργου χωρίς να έχει πινακίδες? Το μηχάνημα έργο. Δεν μπορεί να πει, επειδή ανεβαίνει επάνω σε ένα φορτηγό και κυκλοφορεί, ότι είναι νόμιμο. Εσείς, κύριε Χριστόφα, είπατε ότι είσαστε πολιτικός μηχανικός. Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι δικηγόρος, να σας λέω ότι αυτό δεν είναι νόμιμο. Είναι παράνομο. Και φέρει πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αν δεν γνωρίζετε, συμβουλευτείτε κάποιο νομικό να σας πει, αν σε ένα ατύχημα, ποιος φέρει την ευθύνη. Δεν σας το λέω για κάποιο τέτοιο. Πρέπει κάποια πράγματα να λειτουργήσουν. Το καταλαβαίνω, ναι, θέλετε να δείξετε πρόσωπο, όλα καλά και λορέλα, να είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της νομιμότητας. Λέμε για νομιμότητα, δεν μιλάμε για σκοπιμότητα. Να απαντήσω το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Ο χειριστής είναι ο Κάρκαλης ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, εργάζεται πάνω και φέρει δίπλωμα χειριστού. Φέρει δίπλωμα χειριστού. Με αυτό έχει προσληφθεί, αυτή είναι η ειδικότητά του. Και κλείνω με ένα άλλο, ότι επειδή δεν έχει πινακίδες, έχεις δικαίωμα και να το μεταφέρεις με πλατφόρμα και να κάνεις εργασία. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό έπραξα. Τώρα, σαν νομικός, τι να σας πω, δεν είμαι νομικός. Η κυρία Τσιριγότη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Δύο θέματα, δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί έχουμε εδώ ένα, με το ένα μικρόφωνο. Δύο θέματα θέλουμε να θέσουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι είναι σε γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί δεν προέκυψε τώρα, είναι εδώ και αρκετό καιρό. Έχει να κάνει με τα ζητήματα στελέχωσης της πολεοδομίας. Υπάρχουν αρκετές επισημάνσεις και από τους συλλόγους, τέλος πάντων, που δραστηριούνται επαγγελματικά και έχουν τέλος πάντων συναναστροφή με τη συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, με τη συγκεκριμένη υπηρεσία του Δήμου, αλλά και από πολίτες. Έχει ψηφιστεί πάρα πολλές φορές το πρόβλημα υποστελέχωσης που έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Θέλουμε μία ενημέρωση σχετικά με το αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή κάποιος σχεδιασμός για τη στελέχωση της υπηρεσίας, ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες της υπηρεσίας και οι ίδιοι εργαζόμενοι να ελαφρυνθούν, ας το πούμε έτσι, γιατί έχει πέσει μεγάλο βάρος στους ελάχιστους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί, αλλά και για να εξυπηρετηθούν πολίτες και αντίστοιχα οι επαγγελματίες. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση συνδέεται με κάποια δημοσιεύματα και δελτία τύπου για τα οποία ενημερωθήκαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Αν δεν απατώμε, την περασμένη Δευτέρα έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κυρίας Γιόχανσον, που είναι η Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, από όσο πληροφορηθήκαμε, παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης και οι δύο δήμαρχοι του νησιού. Εμείς θέλουμε να μάθουμε, να μας γίνει μια ενημέρωση σχετικά με το τι συζητήθηκε για το ζήτημα τόσο της Βάστριας, που από ό,τι πληροφορηθήκαμε από αυτά που διέρευσαν στον τύπο, έγινε σαφής αναφορά σχετικά με τα εγκαίνια που σχεδιάζονται να γίνουν το επόμενο διάστημα, χωρίς να μπαίνει χρονικός προσδιορισμός βέβαια για το πότε θα γίνουν τα εγκαίνια αυτά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και σχετικά με το τι υπόθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στη δομή στο Καράτεπέ, που επίσης από δημοσιεύματα αλλά και αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια, πληροφορούμαστε ότι η συγκεκριμένη δομή σχεδιάζεται να διευρυνθεί. Θέλουμε να μας γίνει μια ενημέρωση σχετικά με το τι υπόθηκε και τι στάση κράτησε η Δημοτική Αρχή στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχω το λόγο, πρόεδρε. Κυρία Τσιριγότη, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας για την υποστελέχωση της διεύθυνσης δόμησης. Πράγματι, η κατάσταση δεν είναι καλή. Και επιδεινώνεται από το γεγονός ότι επειδή το τελευταίο διάστημα αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα, αυξάνεται και η δουλειά των ήδη λίγων μηχανικών συναδέλφων μου που είναι εκεί. Επίσης, η διεύθυνση δόμησης δεν μπορεί να στελεχωθεί από ανθρώπους μηχανικούς με άλλη μορφή εργασίας, πέρα από μόνιμους υπαλλήλους ή από ιδόχ, δηλαδή κανονικούς υπαλλήλους που μπορούν να υπογράψουν. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν γρήγορο τρόπο με μια εσωτερική μεταφορά συναδέλφων μηχανικών να βοηθήσουν για λίγο διάστημα. Υπάρχει προκήρυξη στον αέρα για 4 μηχανικούς για το σύνολο του Δήμου. Επειδή είναι με διαγωνισμό ΑΣΕΠ με εκείνους τους επιστήμονες που δώσαν τις εξετάσεις το γραπτό διαγωνισμό πέρσι, θεωρώ ότι γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα. Επομένως, κάποιοι από αυτούς μόλις προσληφθούν, θέλω να πιστεύω σύντομα μέσα στο 24, θα μεταφερθούν πάνω στην πολεοδομία. Πάντως, το αίτημα πρέπει να είναι συνεχές, γιατί ακόμα και 2 άτομα να πάνε δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Για το θέμα της ημερίδας που έγινε στο Υπουργείο Μετανάστευσης πριν μία εβδομάδα, λάβαμε μία επίσημη πρόσκληση από το Υπουργείο Μετανάστευσης ότι θα γίνει μία ημερίδα με θεματολογία το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, όπου θα παρουσιαζόταν από την κυρία Γιόχανσον και τον κύριο Κερίδη αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί το τελευταίο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ημερίδα στην οποία συμμετείχαν όλοι οι δήμαρχοι, σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι του Αιγαίου, οι οποίοι έχουν θέμα με το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς επίσης και ο Περιφερειάρχης, είναι στο διαδίκτυο, είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εγώ ήμουν από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν συμμετείχα μετά σε καμία σύσκεψη πριν ή μετά, κλειστή ή ανοιχτή, συμμετείχα μόνο στην ημερίδα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπόθηκε κάτι για τη Βάστρια, ούτε για το Καράτεπέ, ούτε για κανένα άλλο κιτ. Έγινε μία ενημέρωση για τις διαδικασίες επιστροφής, για κάποια ζητήματα που έχουν αργήσει οι ευρωπαϊκές χώρες, κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είναι
διαθέσιμες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά να βοηθήσουν με μια ενεργοποίηση ενός κανόνα αλληλεγγύης, νομικός είστε, νομίζω τα ξέρετε να τα πείτε και καλύτερα από μένα, αυτό. Οτιδήποτε άλλο έχουμε επίσημη ενημέρωση είτε για το Μαυροβούνι είτε για τη Βάστρια, προφανώς και θα ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει. Μπορούμε να κάνουμε ακόμα και συζήτηση όταν έχει τέλος Φεβρουαρίου που θα είναι το θέμα του απολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου θεσμικά πια, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Μιλώντας εκ μέρους και του Κοτσόνη του Λευτέρη, του Αντιδήμαρχου Λέσβου, Αγιάσου, και του Δαγγέλη του Χρήστου, θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα του αναγνωστηρίου Αγιάσου. Πολύ Αγιασότης και ο πρόεδρος του αναγνωστηρίου γνωρίζετε ότι έχει πέσει η σκεπή και ουσιαστικά αυτή η κοιτίδα πολιτισμού τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί. Σαν να διαβάσω την ανακοίνωση του αναγνωστηρίου, η οποία τα λέει όλα, θεωρώντας ότι όλοι εδώ μέσα θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να φτιαχτεί. Σαν σήμερα, στις 11 Ιανουαρίου του 2017, σφοδρή χιονόπτωση έπληξε την Αγιάσου και τις εγκαταστάσεις του αναγνωστηρίου με αποτέλεσμα να υποχωρήσει κάτω από το τεράστιο βάρος του χιονιού η στέγη του θεάτρου και να καταστραφεί πλήρως η πλατεία και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Σήμερα, 7 χρόνια μετά, και παρά τις συνεχείς επίμονες και επίπονες προσπάθειες, παρεμβάσεις και πίεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς κάθε κατεύθυνση, το ιστορικό θέατρο του αναγνωστηρίου και ένα από τα ομορφότερα του Αιγαίου παραμένει ένα άδειο κουφάρι, ένα ερυπωμένο απομινάρι που προκαλεί απογοήτευση, πίκρα, θλίψη και φωναχτή οργή. Δυστυχώς, παρά τα πολλά και υψηπετή λόγια συμπάθειας και αναγνώρισης του ρόλου και έργου του αναγνωστηρίου, καμιά προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της αποκατάστασης της στέγης δεν ολοκληρώθηκε για ποικίλους λόγους. Και αυτό δεν τιμά κανέναν. Ως Διοικητικό Συμβούλιο θα θέλαμε να κάνουμε καθαρό στα μέλη και στους φίλους που αγωνιούν και συνεχώς μας ρωτούν ότι θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας μέχρι να δούμε και πάλι το θέατρό μας να λειτουργεί. Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία και όλους τους θεσμικούς παράγοντες του τόπου να σταθούν δίπλα μας οδηγή και αρρωγή και μέσα στο 2024 να υπάρξουν θετικές και ευχάριστες εξελίξεις. Ο Πρόεδρος Κλειάνθης Κορομιλάς. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να δεσμευτείτε δημόσια ότι θα κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κύριε Βάλεση, φυσικά αυτονόητο, νομίζω όποιος και να ήταν σε αυτή τη θέση το ίδιο θα στήριζε, ο κύριος Κορομιλάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου, όχι μόνο το τελευταίο, αλλά όλοι όσοι έχουν διατελέσει από τότε που έγινε αυτό εκείνη τη μέρα του χειμώνα με τα χιόνια. Νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν τόσα χρόνια μετά να μην έχουμε επισκευάσει αυτό το χώρο πολιτισμού. Ξέρω ότι είναι ενταγμένο τμήμα του προϋπολογισμού στο πρόγραμμα Leader. Το επόμενο διάστημα μπορούμε να φωνάξουμε τους ανθρώπους εδώ, να καλέσουμε μια σύσκεψη και να δούμε τι έχει υποθεί μέχρι τώρα, σε ποιο σημείο το έχουν φτάσει πραγματικά και πού μπορούμε να συμβάλλουμε ως Δήμος, είτε με κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε με ίδια τεχνική βοήθεια από την τεχνική υπηρεσία. Πάντως η δέσμευση υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει πια να φτάσει ένα τέλος εκεί, γιατί είναι ένας χώρος πολιτισμού που δεν είναι μόνο για τους Αγιασσώτες, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και όχι μόνο όλου του Δήμου μας. Κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να κάνω τοποθέτηση και ερώτηση όσον αφορά δύο θεμάτων πολιτισμού. Το ένα θέμα αφορά αυτό το οποίο έθιξε ο επικεφαλής σας παρατάξεως, εδόθη μια απάντηση, αλλά εγώ το προσεγγίζω από την άλλη πλευρά και θα ήθελα και την τοποθέτηση και του κυρίου Δημάρχου σε αυτό. Αφορά το στέγαστρο. Εδώ έχουμε τη σύγκρουση δύο νοοτροπιών. Η μία νοοτροπία λέει πως ό,τι πονάει το κόβουμε και το πετάμε και το κάνουμε κάτι άλλο
και η άλλη νοοτροπία λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε λύση ή να το αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι ένα δημόσιο έργο το οποίο για να γίνει είχε μια συγκεκριμένη αισθητική, μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δομή δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο και έγινε κατά κάποιου διαγωνισμού. Άρα αυτό μιλάμε για την καταστροφή, την καθαίρεση μάλλον, όχι κατά την καθαίρεση, ενός δημοσίου έργου. Οπότε φεύγοντας από το κομμάτι το οποίο λέει ότι για να φύγει αυτό θα έπρεπε να υπάρχει απόφαση λογικού οργάνου, ότι όπως μπήκε έτσι με τον ίδιο τρόπο έπρεπε να μπει, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ενημερώσω πως το τρέχον καλοκαίρι είχαμε συνεργαστεί η κυρία Αλεξανδρή, εγώ, ήτανε παρόν ο κύριος Παπαχριστοφόρου και αν δεν απατώμε ήταν και ο κύριος Μουτζούρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και είχαμε δρομολογήσει, ήτανε δηλαδή στη σκέψη, αλλά απλώς πέσανε οι εκλογές ή όλα τα γεγονότα τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, ώστε αυτό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη στοά, να μετατραπεί σε ένα χώρο πολιτισμού, ο οποίος ήταν έτοιμος τα Χριστούγεννα, ώστε να φιλοξενεί δράσεις στο σκοπούμενο από εμάς, εάν είμαστε πάλι στα πράγματα, χριστουγεννιάτικο χωριό, να γίνονται εκθέσεις βιβλίου και να κατόπιν κληρώσεως οι χώροι αυτοί, αφού καλοπιστούν, να παραχωρούνται και σε συνεταιρισμούς. Και δεν ήταν τίποτε ιδιαίτερο. Τίποτε ιδιαίτερο δεν ήτανε. Και δεν επικαλούμε και την ιδιότητά μου ως δικηγόρο, αλλά θα με επιτρέψετε ως ανθρώπου που ασχολείται και με τα σίδερα, κύριε Δήμαρχε, ο γιος σίδερα, η κατασκευή ήταν πάρα πολύ σταθερή και πάρα πολύ καλή. Αν έχετε κάποια βεβαίωση, η οποία να λέει το αντίθετο, τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να τη συντηρήσουμε. Έπρεπε να φύγουν τα πλαστικά, να μπει απλώς το ίδιο. Χρειαζόταν μία μικρή εργολαβία, η οποία δεν υπερεύαινε τότε γύρω στους 8.000. Άρα, πέρα από την οτροπία ότι ό,τι δεν μας κάνει ή ότι είναι άσχημο, τον γκρεμίζουμε, υπάρχει νοοτροπία που λέει προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε γιατί σεβόμαστε αυτούς οι οποίοι το έκαναν. Και αυτοί οι οποίοι το έκαναν είχαν μια νοοτροπία. Διότι αν πάμε στην νοοτροπία τη δική σας, θα πρέπει και τα πάρκα να τα κάψουμε, να τα ρίξουμε, διότι είναι εστίες παραβατικότητας. Δεν τα καίμε, τα φωτίζουμε και τα καλοπίζουμε για να φεύγει από εκεί η παραβατικότητα. Έτσι. Ούτε κάνουμε δημοψήφισμα για να δούμε αν μια ενέργειά μας είναι νόμιμη ή όχι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο που θα ήθελα είναι ότι ως άποψη της παρατάξεως και ομιλώ σε συνεννόηση πάντοτε συνεννοηθήκαμε παράταξη και με τον επικεφαλής, θα θέλαμε να στυλιτεύσουμε την υποβάθμιση της διεύθυνσης πολιτισμού. Κατά την άποψή μας, μέσα σε 15 μέρες, διότι, και μάλλον θα το χρησιμοποιήσω ως επίλογο, μέσα σε 3 ημέρες, έφυγαν οι υπηρεσίες από το Δημοτικό Θέατρο της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Οι υπηρεσίες αυτές και το γραφείο του Αντιδημάρχου στεγάζονται εδώ και 20 χρόνια. Δεν ήταν δικιά μας επινόηση. Το έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, διότι είχαν μια συγκεκριμένη στόχευση και φιλοσοφία. Πρώτον, διότι μέσα από τη στέγαση των υπηρεσιών στο Δημοτικό Θέατρο αναβαθμίζεται το κύρος της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Το Δημοτικό Θέατρο είναι αυτή τη στιγμή το πιο εμβληματικό κτίριο του νησιού εν ενεργεία. Μπορεί να ήταν, είναι το πιο λειτουργικό, σε λειτουργικό επίπεδο. Έτσι, δημόσιο σε λειτουργικό επίπεδο που χρησιμοποιείται για την προσφορά δημόσιας υπηρεσίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το Δημοτικό Θέατρο, δεύτερον, η στέγαση των υπηρεσιών εξασφάλιζαν την ασφάλεια του κτηρίου και την εύρυθμη λειτουργία του. Διότι, όπως όλα τα δημοτικά θέατρα στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε να τα κλειδιά του και να τα έχει δημόσιος υπάλληλος και να είναι χρεωμένος ο εξοπλισμός. Παραλαμβάνοντας αυτή την παρακαταθήκη, είναι τιμή μου, διότι με αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι και σήμερα στελεχώνουν, δώσαμε πόνο και ψυχή και αναβαθμίστηκε το Δημοτικό Θέατρο και έγινε ένα πραγματικό κόσμημα, το οποίο ήταν καύχημα σε πανελλήνιο επίπεδο. Όσοι έρχονταν, δείτε απλώς το τι γράφουν στα βιβλία. Φτιάξαμε τους αποθηκευτικούς χώρους, γίνανε γραφεία, είναι γνωστά. Στεγάστηκε η έκθεση του Τίτου Ξηρέλη, πάρθηκε άδεια, μπήκε κηλικείο. Πραγματικά ένα κόσμημα και θεωρώ ότι είναι γνωστό τη σπάση και κατά αποδοχή.
Η ίδια κύριο Χετέλη με είχε επισκεφτεί σε αντιπολίτευση, μου είχε δώσει χαρητήρια. Ο κύριος Χριστόφας το ίδιο, που ερχόταν τακτικά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με ποια λογική, λοιπόν, με ποια λογική όλος αυτός ο κόπος, 4 χρόνια, το οποίο μάλιστα είναι και σε περίοδο COVID, όλος αυτός ο κόπος εξαναμίστηκε, με ποια φιλοσοφία μαντρώσατε σε εισαγωγικά, κατά την άποψή μου, τη διεύθυνση πολιτισμού, την απομακρύνατε από το Δημοτικό Θέατρο, διότι τίθεται για μας ένα μεγάλο θέμα ασφάλειας. Δική σας άποψη, έχετε μια δική σας φιλοσοφία. Επί της σκοπιμότητας, ο καθένας κρίνεται και έχει μια φιλοσοφία. Αυτό όμως που ζητάμε είναι το εξής. Θέλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έπρατε και επιμερών μου, να ορίσετε τριμελή επιτροπή καταγραφής όλων των παγίων του Δημοτικού Θεάτρου, διότι κάτω στο υπόγειο εγώ άφησα πάνω από 5.000 εκδόσεις, βιβλία, από την εποχή του Χοχλάκα μέχρι και σήμερα, το οποίο είναι σε άρεστη κατάσταση. Υπάρχει εξοπλισμός μηχανολογικός, ο οποίος υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια. Είστε υποχρεωμένοι, λοιπόν, να ορίσετε μια τριμελή επιτροπή καταγραφής, να μας ορίσετε ποιος, ορίστε, και παραλαβής φυσικά, γιατί λέμε παραλαβής, ποιος υπάλληλος δημοτικός έχει χρεωθεί, εάν συμβεί κάτι, σε όλον αυτόν τον εξοπλισμό. Σας λέω πάλι, εσείς θα υπερασπιστείτε μια επιλογή. Δικαίωμά σας, για ποιο λόγο το κάνατε. Μπορείτε να έχετε καλύτερη υποπτία στις υπηρεσίες. Δικό σας θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι για να το κάνουν αυτό, δημοτικές αρχές, εδώ και 20 χρόνια, είχαν το λόγο τους και κάτι το οποίο και επικαλούμε και τη δική μου μαρτυρία, γιατί όντως έτσι ήταν. Αυτό το πράγμα διασφαλίζει την ασφάλεια του κτηρίου. Θέλω να ορίσω το επόμενο, λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε ώστε να καταγραφούν τα πάγια και να ενταχθούν στα πάγια του Δήμου, να δούμε και ποιος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή τη μεγάλη περιουσία και τα αξίας πράγματα που βρίσκονται από μέσα. Δεν είναι μονάχα πάγια εξοπλισμοί, έτσι. Είναι και κινητά, είναι βεστιάριο κάτω, είναι ένα σωρό πράγματα. Θέλουμε τον υπεύθυνο που ορίστηκε να τα προσέχει. Και πόσα είναι αυτά, ακριβώς. Πλήρη καταγραφή. Γιατί δεν υπήρχε καταγραφή, διότι πριν υπήρχε η διεύθυνση πολιτισμού. Θέλω να σας πω το εξής, κύριε Δημαρχέ. Ακόμα και το βιβλίο του Τίτου Ξηρέλη, το οποίο έγινε η τελευταία έκδοση επιμερών μου, έκανα χρεωστικό και πήρα αντίγραφα. Χρεωστικό και πήρα λεβαντίγραφα. Έτσι λειτουργούσε και έτσι λειτουργεί η διεύθυνση προς τιμή αυτών των ανθρώπων. Θέλω, λοιπόν, πλήρη καταγραφή των όσων υπάρχουν μέσα και ποιος θα έχει χρεωθεί. Ναι, προφανώς δεν θα απαντήσω ξανά στον κύριο Τσακίρη για αυτά τα οποία απάντησα στον επικεφαλής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κουφέλο. Αυτονόητο νομίζω είναι. Εντάξει, μιλήσατε 3 φορές παραπάνω το χρόνο από ό,τι μίλησε επικεφαλής σας, αλλά δεν πειράζει. Όσον αφορά την. Φυσικά, οκ, κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά την Επιτροπή Καταγραφής, προφανώς και θα το κάνουμε όπως θα κάνουμε. Είμαστε σε διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Είναι αντίστοιχα και για το νομικό πρόσωπο αθλητισμού, πολιτισμού. Δεν έχουμε αφήσει κάτι. Σύντομα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Καταγραφής και θα δείξει. Φαντάζομαι ότι κι εσείς, φεύγοντας, οσήθιστε, παραδώσατε τι αφήσατε στο Δημοτικό Θέατρο. Ρωτήστε τον κύριο Βένετα να σας το πει. Κύριε Τσακίρη, μόνο σας είπατε ότι φτιάξατε τους αποθηκευτικούς χώρους και τους κάνατε γραφεία, πραγματικά. Ως αποθηκευτικοί χώροι, αυτό σας αναγνώρισα όταν ήρθα, ήταν σε μια κατάσταση που θύμιζαν αποθηκευτικούς χώρους και μετά τους κάνατε γραφεία. Δεν αλλάζει όμως ότι οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πολιτισμού είχαν ως γραφεία αποθηκευτικούς χώρους που δεν είχαν παράθυρο στο φως, που ήταν με φυσικό φωτισμό. Όχι, δεν θα σας συγχωρήσω. Είστε τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι το έφτιαξαν το θέατρο όπως είναι σήμερα. Κύριε Τσακίρη, πείτε μου ότι... Αλλά όχι, δεν θα επικαλέσω τους υπαλλήλους. Κύριε Τσακίρη, οι υπάλληλοι έχουν ματώσει για να είναι όπως είναι σήμερα το θέατρο. Μην απαντάτε, παρακαλώ. Δεν θα λέτε ότι τους κάνατε το καλό. Κύριε Τσακίρη, όλοι σας ακούσαμε με προσοχή εδώ μέσα. Όλοι σας ακούσαμε με προσοχή. Θα ακούσετε με προσοχή και θα απαντήσετε. Σας δόθηκε χρόνος. Πούμε σε άλλους. Σας δόθηκε χρόνος πολύ παραπάνω στα μιλήματα. Οι υπάλληλοι δεν θέλανε να φύγουν από εκεί.
Σας για αυτό το οποίο κίνημάτωσαν να το φτιάξουν. Άμα με αφήσετε, θα σας πω. Άμα θέλετε να θαυμάζετε τον εαυτό σας, συνεχίστε. Αυτά που κάνατε στην προηγούμενη δημοτική αρχή που μίλαγε ο καθένας όποτε ήθελε, παρακαλώ πολύ να τα αφήσουμε πίσω. Παρακαλώ να τα αφήσουμε πίσω. Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο χώρο λοιπόν τον έφτιαξε ο κ. Σακίνης με τον καλύτερο τρόπο μαζί με τους υπαλλήλους και πραγματικά σουλοπόθηκε, εξοραίστηκε και ήταν αισθητή διαφορά. Όμως ο συγκεκριμένος χώρος ήταν αποθήκη. Η εκτίμηση η δική μας λοιπόν ως Δημοτική Αρχή είναι ότι ένας εμβληματικός χώρος όπως το παλιό Δημαρχείο, που δεν είναι κανένας χώρος του πεταματού, είναι ένας χώρος που πολύ αξιοπρεπώς μπορεί να στεγάσει τη διεύθυνση πολιτισμού. Με αυτό μπορεί ο καθένας να διαφωνεί, προφανώς δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα, αλλά αυτό ήταν το κριτήριο με το οποίο έγινε αυτή η μεταφορά και θεωρούμε ότι σημειολογικά αναφερμίζεται η διεύθυνση πολιτισμού σε αυτό το χώρο. Δεύτερον, η διεύθυνση πολιτισμού δεν έχει ως αρμοδιότητα να φυλάει το Δημοτικό Θέατρο. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα που θα γίνει συγκεκριμένη, που θα πάρθει, όπως περιέγραψε ο κύριος Τσακίρης, θα γίνει καταγραφή, θα χρεωθεί κτλ. Γιατί και εκεί, όταν ήταν η διεύθυνση πολιτισμού, δεν υπήρχε ένας υπεύθυνος για τη φύλαξη, όλοι μαζί φυλάγανε το χώρο. Αυτό δεν ξέρω πόσο πραγματικά είναι δόκιμο και σωστό ή διασφαλίζει ότι αν χαθεί κάτι θα χρεωθεί κάποιος, ποιος θα το χρεωθεί, όλη η διεύθυνση μαζί του πολιτισμού, όλοι οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα θα τακτοποιηθούν, θα γίνουν πολύ συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε για όλα αυτά. Είμαστε 15 μέρες μέσα στο χώρο, μέχρι που να τακτοποιηθούμε, ασχοληθήκαμε με πολλά άλλα πράγματα, ταυτόχρονα και με την καταγραφή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και για την οποία θα ενημερωθείτε. Δεν θεωρούμε ότι υποβαθμίσαμε κανέναν, δεν θεωρούμε ότι προσβάλαμε κανέναν, το αντίθετο μάλιστα, όποιος ήρθε αυτές τις 10-15 μέρες να μας επισκεφτεί στο παλιό Δημαρχείο, μας είπε επιτέλους είσαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Μπορεί να υπάρχει και αντίθετη άποψη, να έρθει κάποιος και να μας πει τι άσχημος χώρος είναι αυτός που ήρθατε. Αλλά ήσαμε εκεί, αυτή είναι η πραγματικότητα και προχωράμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να τελειώσουμε κύριε Κάρσα. Κύριε Φραγκόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν θέλει... εντάξει, με συγχωρείς, δεν κατάλαβα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να επιθυμηθώ στον κύριο Τσακίρη με όλο τον σεβασμό και χωρίς να ίχνος αντιπαράθεση, να του θυμίσω κάποια πράγματα μόνο, γιατί επειδή τα έχουμε ζήσει, να μην τα ξεχνάμε. Το 2014, όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή το ΕΕΜΙΣΤΟ του Σπύρου του Γαλινού, στον ίδιο χώρο στεγαζόταν και η Διεύθυνση Αθλητισμού, το νομικό πρόσωπο μάλλον αθλητισμού. Πιστεύω το θυμάστε, το γνωρίζετε. Επειδή λοιπόν έτυχε να μου δώσει τότε το νομικό πρόσωπο ο τότε δήμαρχος και μπήκα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο, είδα ότι στεγαζόταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα χώρο που δεν έχει παράθυρα καταρχήν. Έχει παράθυρα, τα γραφεία αυτά έχουν παράθυρα. Τα κεντρικά γραφεία μπροστά στο... Όχι, δεν λέω. Παράθυρα για εξωτερικό. Να βλέπουν τα κεντρικά. Δύο λεφτά για να καταλάβω. Δύο λεφτά. Μπορεί... Εγώ, προχτές ήμουν. Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω, περιμένετε να σας πω λίγο. Περιμένετε λίγο. Άλλο λέω. Μην με διακόπτετε. Δεν έχω σκοπό ούτε να φάω τον χρόνο του Συμβουλίου, ούτε να έρθω σε αντιπαράθεση. Λέω λοιπόν, στην κεντρική είσοδο, μπαίνοντας απέναντι, που είναι το πιάνο, μα από μέσα είναι γραφεία ή δεν είναι. Έχουν παράθυρα εξωτερικά αυτά τα γραφεία, που είναι ο διάδρομος από τη μία και από την άλλη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πού εξωτερικά παράθυρα γι' αυτό. Αυτό λέω ρε παιδί. Συγγνώμη, δυο λεπτά. Άρα λοιπόν δεν έχει. Η διευθύντρια, η προϊσταμένη της διεύθυνσης, σε ποιο χώρο ασκούσε τα καθήκοντά της. Πάνω στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου. Το θεωρείτε γραφείο.
Όχι, 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 μην με διακόψει. Δεν το κάνω, δεν το κάνω για εσάς. Τοποθετήσω. Μπράβο, θέλω να πω λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν. Είναι δικαίωμα της κάθε νέας δημοτικής αρχής, βλέποντας ότι ποιες κατά την άποψή της πάντα είναι οι καλύτερες συνθήκες για να δουλέψει μια υπηρεσία, να κάνει αυτό που νομίζει. Πού νομίζω έχετε κάνει εισαγωγικά φάουλ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι ότι με ύφος που δεν ταιριάζει στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, το ουσιαστικό, δεν μπορείτε να λέτε θέλουμε καταγραφή, γιατί έχουμε δύο λεφτά, με τον τρόπο, με ποιο τρόπο. Ότι κάτι θα χαθεί, κάτι δεν κάνετε καλά, κάτι θα χάσετε, κάτι... Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα μπορούσε αυτό να γίνει σε επίπεδο ανθρώπων εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και να καταγραφούν όλα και να παραδοθούν. Καμιά διάθεση δεν έχουμε, ούτε να κρύψουμε κάτι, έτσι. Λοιπόν, το λέτε με ένα ύφος που δεν μου αρέσει. Γι' αυτό πήρα και το λόγο. Ζητώ συγγνώμη και από εσάς, αν σας παρεξήγησα, και από το Συμβούλιο. Και σταματώ εδώ. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Σαρακόπουλος, τελειώσαμε. Τέλειωσε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Επί της διαδικασίας μπορώ να βάλω κάτι. Επί της διαδικασίας. Όχι, επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Ο νομοθέτης, με τον καινούργιο νόμο για τοπική αυτοδιοίκηση, έχει προβλέψει ότι κάθε δύο μήνες θα γίνεται λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπόθηκε από την αρχή αυτό. Ναι. Εάν συνεχίσουμε έτσι, αν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα οδηγηθούμε πουθενά και απέναντίας θα βλάψουμε και θα θίξουμε το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Κατσαρέ, θα σας παρακολούσε πολύ. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Επειδή είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ας δώσουμε το λόγο να συζητήσουμε κάποια πράγματα και όπως είδατε ότι ο χρόνος ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο, από αυτό που προβλέπετε. Αυτό είπα και προηγουμένως, δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Θα ισχύσει ο κανονισμός και θα δούμε τι θα εφαρμοστεί από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο λεπτά. Κύριε Φραγκόπουλε, πάμε. Θέλω να δεχτείτε καταρχάς τις ευχές μου για καλή χρονιά, υγεία και καλή δύναμη σε όλους μας. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Τσιβγούλη ως Αντιδήμαρχο Θερμής. Χτες, κατά τη διαδικασία της κοπής της Βασιλόπιτας, έγινα γνώστης μιας κατάστασης που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι έτσι όπως μου τη μετέφεραν, ότι δηλαδή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόμης εδώ και αρκετό καιρό γίνονται μαθήματα από ιδιώτη επαμοιβή kickboxing και μάλιστα ότι υπάρχουν και κάποιες μικροφθορές. Θα ήθελα λοιπόν ως προηγούμενος πρόεδρος της κοινότητας, μιας και βρίσκεται εδώ και ο νυν πρόεδρος, να μας πείτε με βάση ποιες αποφάσεις ποιών αρμόδιων οργάνων έχει παραχωρηθεί είτε απευθείας στον ιδιώτη είτε μέσω άλλου φορέα ενδεχομένως, δεν το ξέρω, αυτό το κτίριο το οποίο ομολογουμένως είναι ανενεργό. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, αν θα συνεχιστεί δηλαδή αυτό, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ευχαριστώ. Κύριε Φραγκόπουλε, αυτό που το κτίριο αυτό έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογο Γυναικών Κόμης. Όσον αφορά αυτά τώρα για τα kickbox κλπ, δεν έχει ζητηθεί κάποια άδεια γι' αυτό και ούτε υπάρχει κάποιο κλειδί που να έχει δοθεί από μένα, τουλάχιστον όσο ήμουν πρόεδρος, σε αυτό. Το μόνο κλειδί και το μόνο σύλλογο που έχει παραχωρηθεί ο χώρος είναι ο Σύλλογος Γυναικών Κόμης. Τι έκανε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Τώρα δεν το έχω πρόχειρο τώρα να σας απαντήσω. Επιφυλάσσει να... Κύριος Κουνέλης. Γεια σας. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία, αισιοδοξία, πάνω απ' όλα. Και εγώ το ερώτημά μου θα το στρέψω στον κύριο Τσιβούλη, γιατί είναι αντιδήμαρχος Θερμής. Πριν τρεις μέρες περίπου, υπήρξε μια δημοσίευση στο Facebook από τον πρόεδρο της κοινότητας Λουτρόπολης Θερμής, ο οποίος ανέβασε κάποιες φωτογραφίες, στις οποίες τοποθετήθηκε κοντέινερ για την ρήψη των ογκωδών απορριμμάτων στην περιοχή Χωράφα, όπως ξέρετε.
η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε σε αυτό, αν πράγματι είναι ποιος ήταν αρμόδιος και ποιος έδωσε εντολή για να τοποθετείτε το κοντέινερ εκεί και τι ενέργειες θα γίνουν από εδώ και πέρα, αν θα γίνουν, για την απομάκρυνσή του. Ευχαριστώ. Κύριε Τσεμπούλη. Αυτό το κοντέινερ είχε τοποθετηθεί πριν 1,5-2 χρόνια περίπου σε μια ιδιόκτητη έκταση. Δεν ξέρουμε ποιες διαδικασίες είχε τοποθετηθεί. Όταν αναλάβαμε η Δημοτική Αρχή, ο ιδιοκτήτης μας ζήτησε επιτακτικά να μεταφερθεί. Δικαίωμά του τώρα, για ποιους λόγους, εντάξει, δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς το μεταφέραμε εκεί προσωρινά στα όρια του οικοπαίδου, αυτό της χωράφας, το οποίο είναι δημοτικό το οικόπεδο εκεί, αποτελεί αρχαιολογικό χώρο, στα όρια προσωρινά, μέχρι που να βρεθεί χώρος κατάλληλος, ώστε να μεταφερθεί. Επίσης, έχουμε φορτίσει άνθρωπο να ελέγχει κάθε μέρα να είναι ο χώρος καθαρός και να μην μετατραπεί σε χωματερή και περιμένουμε να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για να μεταφερθεί. Και θα μεταφερθεί άμεσα, δηλαδή. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω είναι η ώρα. Το πρώτο θέμα, συνεπής στη δέσμευση, η Δημοτική Αρχή φέρει ως πρώτο θέμα για την εκπροσώπηση της Λαϊκής Παράταξης, της Συσπήρωσης, στη Δημοτική Επιτροπή, όπως είχαμε δεσμευτεί και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το εισηγηθεί ο κύριος Χριστόφας. Για το τυπικό, το είχαμε πει και όλοι νομίζω, εισηγούμε να συμμετέχει η κυρία Τσιριγότη με αναπληρωτή τον κύριο Αυγουστίδη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο όργανο αυτό, το οποίο έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες στη Δημοτική Επιτροπή και το οποίο αύριο συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πάμε για τα θέματα των διοικητικών υπηρεσιών. Α, ναι, να ψηφίσουμε. Ναι, ξέχασα κιόλας. Ναι. Να το Έχει κανένας αντίρρηση? Να πω το εξής. Ναι. Γιατί συμφωνούμε, σαν Δημοτική Παράταξη, συμφωνούμε απολύτως 100%. Απλά ίσως επειδή βγαίνει μια λανθασμένη εικόνα προς τα έξω, το προβλέπει η εγκύκλιος. Ναι. Άρα δεν είναι. Όχι, το φέραμε, είπαμε στο επόμενο. Γι' αυτό το ξέρω. Το ξέρω. Απλά το διευκρινίζουμε λιγάκι, γιατί είναι λογικό. Η Λαϊκή Συσπήρωση έβγαλε μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση, την οποία έλεγε ότι την αφήσαμε απ' έξω κτλ. Εμείς ασκήσαμε το δημοκρατικό δικαίωμα το οποίο μας έδινε η κύκλος συγκεκριμένη να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και αφόσον είμαστε η μείζωνα αντιπολίτευση και είχαμε περισσότερους μέσα δημοτικούς συμβούλους, να βγάλουμε παραπάνω θέσεις. Συμφωνούμε απόλυτα και με αυτό που είπε ο κ. Χριστόφας, αλλά και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να παρίσταται μέσα η Λαϊκή Συσπήρωση. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Αφού έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η κύκλος, πρόταση δικιά μας είναι, αν θέλουμε και τώρα ακόμα, να ζητήσουμε ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει τροποποίηση αυτή τη κυκλίου, στην οποία να δίνει, έστω και με το ποσοστό που έχει η Λαϊκή Συσπήρωση αυτή τη στιγμή, να μετέχει σε αυτή την καθοριστική σημασίας επιτροπή, που είναι η Δημοτική Επιτροπή, για να μπορούν να έχουν και δικαίωμα ψήφου, όχι μόνο να είναι απλοί παρατηρητές χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Το λέμε αυτό γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και να έχουμε μία ευρεία τουλάχιστον άποψη και προσέγγιση. Ωραία. Ναι, σωστή η πρόταση. Νομίζω ότι... Λοιπόν, ψηφίζουμε. Έχει κάποιος αντίρρηση? Άρα περνάει ομόφωνα. Τώρα έχουμε τους ορισμούς των Προέδρων, ορισμός Προέδρων, Αντιπροέδρων και των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Θα το εισηγηθεί ο κύριος Καρασάβας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε μπροστά σας τις εισηγήσεις. Να σας διαβάσω λίγο το διατάφτα για να ακουστεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν πρέπει με απόφαση του να ορίσει 4 εκπροσώπους του Δήμου Μυτιλήνης με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση του 9 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου ως εξής. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 2 μέλη. Οι εκπρόσωποι μπορεί να είναι αιρετοί ή απλοί δημότες. Υποχρεωτικά, ο ένας ορίζεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με ανάλογη απόφαση θα κάνει το ίδιο και ο Κεντρικός Λιμενάρχης Μυτιλήνης συμμετέχει υποχρεωτικά. Η θητεία των μελών λίγη ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και καλό το Δήμαρχο να προτείνει
τα μέλη. Την πλευρά της πλειοψηφίας. Την πλευρά της πλειοψηφίας. Okay. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Καρασάβα. Προτείνουμε για πρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο Τακτικό Παναγιώτη, με αναπληρωτή του το Καρέκο Παναγιώτη, ως αντιπρόεδρο το Δαγέλη το Χρήστο και αναπληρωτή το Μαλερό το Δημήτρη και μέλος του Συμβουλίου τον κύριο Βάλεση Παναγιώτη με αναπληρωτή το Γιαννάκα Νικόλαο. Ωραία, και εμείς, κυρία Τσιρεγότη, αλλά πρέπει, θα πρέπει συνολικά, να δώσουμε, συνολικά θα πρέπει, να δώσουμε, λίγο, ναι, θα πρέπει συνολικά, να δώσουμε λίγο το χρόνο να συσκεφτούν οι παρατάξεις. Ένα. Νομίζω καταλαβαίνετε, έτσι. Εντάξει, εμείς προτείνουμε τουλάχιστον. Εντάξει, όχι, εσείς καλά του λέτε, βάση νόμου, τι λέτε. Και εμείς από εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε χρήση της πλειοψηφίας αντιπολίτευσης. Θα προτείνουμε την κυρία Γρίβα Βεργαμινού ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος τον Μιχάλη τον Φραντζέσκο. Όχι, εμείς δεν προτείνουμε για το συγκεκριμένο όργανο κάποιον. Άρα δεν προτείνει. Ψηφίζουμε. Για... Ναι, υπέρ... Εγώ λέω συνολικά να ψηφιστεί, να μην έχουμε. Άρα υπάρχει κανένας αντίθετος. Να ρωτήσω μόνο, προβλέπετε από τη διαδικασία να ψηφίζει συνολικά το Δημοτικό Συμβούλιο και για την πλειοψηφία και για τη μειοψηφία, σωστά? Ναι, ναι. Άρα νομίζω δεν υπάρχει. Περνάει ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα, το τρίτο, είναι ο ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. Πάλι ως, και πάλι ο κύριος Καρασάβας. Ναι. Πάλι ως εισηγήση, να διαβάσω μόνο το εισηγούμαστε. Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο με απέφαση ότι που θα ληφθεί με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του να ορίσει τρεις εκπροσώπους του Δήμου Μυτιλήνης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι αιρετοί και ο ένας να προέρχεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με ανάλογη απόφαση θα ορίσει δύο εκπροσώπους και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου του. Κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι. Προτείνουμε για μέλη τον κύριο Σπανού Νικόλαο με αναπληρωτή του τον Προβέζα τον Παναγιώτη και δεύτερο μέλος, τακτικό, τον κύριο Βράνη Ιάκωβο με αναπληρώτρια την κυρία Χιωτέλη Ριφίλη. Πάλι συνολικά είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε ως τακτικό μέλος τον κύριο Βαρβαγιάννη και αναπληρωματικό μέλος έχουμε την κυρία Γρίβα Περγαμινού. Κυρία ναι, Τσιρικό... τώρα γι' αυτό ρωτάει το διαδικαστικό. Εμείς θα κάνουμε μία πρόταση. Αυτό πρέπει να εγκριθεί από το σύνολο της μειοψηφίας ή θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο? Ωραία. Και εμείς ως παράταξη προτείνουμε ως τακτικό μέλος τον κύριο Αυγουστίδη Παναγιώτη με αναπληρωτή του εμένα. Άρα στην προκειμένη... Κύριε Κρυπιντήρη. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Την πρόταση. Επομένως, την πρόταση της παράταξης του κυρίου Χριστόφα της Δημοτικής Αρχής. Όχι, μισό λεπτό. Μειοψηφία, ναι. Και εμείς τη δικιά μας. Και εκείνη τη δική τους, ακριβώς. Εμείς έχουμε μία. Για την απλά πρέπει να ψηφίσετε. Άρα τυπικά πρέπει να ψηφιστεί μεταξύ σας στη μειοψηφία, να ψηφίσει το που θα καταλήξει. Άρα στην προκειμένη περίπτωση ψηφίζετε τον κύριο Βαρβαγιάννη και την κυρία Περγαμινού. Ναι.
Ο κ. Βαρβαγιάννης τακτικό, κυρία Περγαμινού αναπληρωματικό. Μένω, σαν. Συνολικά τώρα το σύνολο της πρότασης. Άρα. Τα γράφουμε. Ναι, το φωτογράφουμε. Τα γράφουμε. Γίνεται και από μαγνητοφώνηση των πρακτικών. Ωραία, λοιπόν. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, προτείνεται από με την. Άρα, συνολικά θα την ψηφίσουμε την πρόταση. Για το θέμα της. Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, κάντε το τουλάχιστον για το θέμα της μειοψηφίας, γιατί είναι δύο προτάσεις. Η κάθε παράταξη την ψηφίζει ονομαστικά, ώστε να ξέρουμε. Ωραία. Οπότε θα πούμε, η Δημοτική Παράταξη, Νέα Δράση Νέος Δήμος ψηφίζει 12, κύριο Βαρβαγιάννη και κυρία Περγαμινού, συγγνώμη, και αντιστοίχως θα ψηφίσει κύριε Λαϊκή Σπύρου. Ωραία, λοιπόν, δεν χρειάζεται για την παράταξη της πλειοψηφίας. Λοιπόν, κύριε Κουφέλο, εσείς για τη δική σας πρόταση. Τον κύριο Βαρβαγιάννη. Τον κύριο Βαρβαγιάννη στο τακτικό. Αναπληρώτρια την κυρία Περγαμινού. Ακριβώς. Ψηφίζεται. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Δώδεκα. Δώδεκα, δώδεκα. Κυρία Τσιριγότη. Ψηφίζουμε τη δικιά μας πρόταση. Εμείς ψηφίζουμε τη δικιά μας πρόταση. Δύο. Δύο. Και τώρα συνολικά πρέπει. Τώρα πρέπει αυτό, συνολικά. Ναι, ναι. Όχι, μπορεί κυρία Τσιριγότη. Εντάξει, συνολικά επικυρώνουμε το αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε βέβαια με αυτό, έτσι. Άρα η ψήφος σας είναι αρνητική. Επικυρώνουμε το αποτέλεσμα επειδή είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Γιατί είπατε ότι επικυρώνουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι συμφωνούμε με τη διαδικασία που ακολουθείτε. Ναι, περνάει με την ψηφία. Εντάξει. Ορισμός Προέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Σίδερης Αποχέτευσης Λέσβου, ΔΕΙΑΛ. Κύριε Καρασάβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εισηγούμαστε λοιπόν πρώτον, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης με απόφαση του να ορίσει 11 μέλη με τους αναπληρωτές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Σίδερης Αποχέτευσης Λέσβου, ΔΕΙΑΛ, ως εξής. Το Δήμαρχο Μυτιλήνης ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως πρόεδρο. 6 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Μυτιλήνης, εκ των οποίων οι 4 θα ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου και οι 2 από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Έναν εκπρόσωπο συλλόγου ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, ο οποίος έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. 2 πολίτες, δημότες του Δήμου Μυτιλήνης, λίγο ησυχία, οι οποίοι έχουν γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση. Δεύτερον, τα υπόλοιπα 4 μέλη, ήδη ο αντιπρόεδρος και 3 ακόμη αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, θα οριστούν από τον άλλο Δήμο, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο 3 μήνες από τη συγκρότηση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, ευχαριστώ και πάλι. Ναι. Okay. Ωραία. Προτείνω για πρόεδρο τον κύριο Βάλεση Παναγιώτη και αναπληρωματικό του μέλος τον κύριο Καρασάβα Νικόλαο. 4 μέλη που είναι από την παράταξη πλειοψηφίας. Ο κύριος Κοτσόνης Ελευθέριος με αναπληρωτή το Βαγγέλη τον Χρήστο. Ο κύριος Σεκυρτζής Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Μαλιαρό Δημήτρη, ο κύριος Δάλας Αντώνης με αναπληρωτή τον Τζιβγούλη τον Χρήστο και ο κύριος Αλεξίου Γιώργιος με αναπληρωτή τον κύριο Τσαγκάρη Βασίλη. Τώρα, όσον αφορά τον εκπρόσωπο του Συλλόγου ή Κοινωνικού Φορέα της περιοχής, ο οποίος έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης, θα προτείνω στο σώμα δηλαδή να εκπροσωπήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου, ένας ενεργός κοινωνικός φορέας με δράση, με προτάσεις και ιδέες και νομίζω ότι η ΔΕΙΑΛ χρειάζεται την οικονομική γνώση αυτού του φορέα. Και όσον αφορά τους δημότες, προτείνω τον κύριο Αλμπανέλη Φραγκούλη,
με αναπληρωτή τον Κλάβα Χρυσοβαλάντη και την κυρία Χατζησάβα Νάντια με αναπληρώτρια την κυρία Μιτσέλη Ελένη Γαβριέλα. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία. Εμείς ως παράταξη μπορούμε να προτείνουμε αντίστοιχα για τους φορείς που συμμετέχουν ή για τους πολίτες με ειδική γνώση πέρα από το ζήτημα των εκπροσώπων της μειοψηφίας. Και βέβαια, μπορείτε να προτείνετε. Θα προτείνετε τώρα, εσείς να πούμε ο κ. Σκουφέλος, γιατί συνολικά είναι και η πρόταση της μειοψηφίας για τα δύο μέλη. Δύο τακτικούς, δύο αναπληρωματικούς. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τώρα βρισκόμαστε στο εξής. Γι' αυτό έκανα και την τοποθέτησή μου ότι δεν έχουν έρθει εισηγήσεις επακριβώς ώστε να γνωρίζουμε τα μέλη ακριβώς, δηλαδή πόσα αναπληρωματικά δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει. Και το γεγονός ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει, δεν μπορεί. Είναι και οι δύο θέσεις από τη μειοψηφία και σε αυτό συνολικά. Και αυτό τώρα μας δημιουργεί και ένα θέμα, θα μπορούσαμε... Λοιπόν, θέλετε, εμείς έχουμε αποφασίσει... Συγγνώμη λίγο, για να διευκολύνω και να έχετε και τον χρόνο σας. Η μειοψηφία επιλέγει δύο τακτικά μέλη και αντίστοιχα δύο αναπληρωματικά. Μπορείτε και να συνοηθείτε και να... Μπορούμε να δώσουμε και λίγο χρόνο, αν θέλετε, αυτό... να διαβουλευτείτε. Γι' αυτό, ότι σκέφτηκα λίγο, να δούμε τι... Για τα δύο τακτικά τα έχουμε. Να σας δώσω 2-3 λεπτά να το σκεφτείτε. Εντάξει. Η πρόταση δική μας είναι... Επικοινώσαμε και με την επικεφαλής της παρατάξεως λαϊκής συμπλήρωσης και της προτείναμε να έχουμε τα δύο τακτικά μέλη εμείς και τα δύο αναπληρωματικά να τα έχει η λαϊκή συσπήρωση. Περαιτέρω δε, το είπα και στον κύριο Χριστόφα για να το γνωρίζει, ότι θα λέγαμε να ένα από τα μέλη των πολιτών, δηλαδή από τους πολίτες που εκπροσωπεί τους πολίτες, να είναι από τη λαϊκή συσπήρωση. Για τα μέλη, τα δύο τα τακτικά τουλάχιστον που αφορούν την δικιά μας δημοτική παράταξη, είναι ο κύριος Γιώργος Φλώρος και ο Προκόπιος Τζιμής. Κυρία Τσιριγότη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί η μειοψηφία, η παρατάξη μειοψηφίας με δύο αιρετούς και τους αναπληρωματικούς τους. Αντίστοιχα και σε όλες τις προηγούμενες, στα δύο προηγούμενα θέματα, προβλεπόταν το ίδιο με ένα άτομο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η παράταξη της μη ζώνης αντιπολίτευσης ήθελε να έχει τους συγκεκριμένους εκπροσώπους και αυτό επετεύχθη εφόσον έχει την πλειοψηφία στην αντιπολίτευση. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο θέσεις της μειοψηφίας. Θεωρούμε σωστό ότι πρέπει τακτικό μέλος να εκλεγεί και από την παράταξή μας. Επομένως, θέτουμε υποψηφιότητα για τακτικό μέλος, τέλος πάντων, τακτικό μέλος από την παράταξή μας να είμαι εγώ και ένα πληρωματικό μέλος ο Αυγουστίδης Παναγιώτης. Δηλαδή, ζητάμε τη μία θέση από τις δύο της μειοψηφίας. Αντίστοιχα, και θα μπορούσε η παράταξη της μη ζώνης αντιπολίτευσης να έχει το τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του, που είναι και το ορθότερο, δηλαδή ένας τακτικός, ένας απληρωματικός, σε περίπτωση που ένας απουσιάζει να εκπροσωπείται από τον αντίστοιχο της παράταξής του. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό από την άλλη παράταξη. Θεωρούμε όμως ότι δεν είναι και δημοκρατικό. Ο νόμος δίνει βέβαια το δικαίωμα, αλλά από το να καταγγέλουμε τον νόμο, καλό θα ήταν να γίνει αποδεκτή η πρόταση της λαϊκής συσπήρωσης. Δεν ζητάμε και τις δύο θέσεις, θα ήταν παράδοξο και δεν θα ήταν και σύμφωνο με την αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων. Ζητάμε επομένως ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος με τα ονόματα που σας αναφέραμε. Τώρα, θεωρούμε ότι από τους δύο πολίτες δημότες του Δήμου Μυτιλίνης έχουμε να προτείνουμε ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό μπορεί να τεθεί από οποιονδήποτε άλλο θέλει, τον κύριο Κλαδίτη Παναγιώτη, που έχει σχέση με το αντικείμενο, έχει γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο και νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ήταν χρόνια διευθυντής στην συγκεκριμένη εταιρεία του Δήμου. Επομένως, προτείνουμε ως τακτικό μέλος τον κύριο Κλαδίτη Παναγιώτη και σε σχέση με την εκπροσώπηση των συλλόγων των φορέων της περιοχής που μπορεί να έχουν ειδικές γνώσεις με το αντικείμενο της επιχείρησης,
Θεωρούμε καλό ότι πρέπει να μπει σε ψηφοφορία, να συμμετέχει το εργατικό κέντρο Λέσβου όπως γινόταν και παλαιότερα πριν την περασμένη τετραετία. Αυτή είναι η πρώτη της λαϊκής συσπήρωσης και τη θέτουμε σε ψηφοφορία. Τέλος πάντων, διατυπώνουμε ως πρόταση. Μάλλον δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Θα πούμε και για τα δύο τα αναπληρωματικά. Τώρα στο θέμα το άλλο, αν θέλετε, σε θέμα ψηφοφορίας που λέει για το τακτικό μέλος του πολίτη, επειδή και εμείς το προτείναμε πιο πριν από λίγο, αν θέλετε να το βάλουμε σε ψηφοφορία, το βάλουμε και αυτό σε ψηφοφορία. Ναι, αν το δέχεται, βέβαια, η πλειοψηφία εννοείται. Είναι της πλειοψηφίας, δεν είναι. Θα μιλήσει, θα απαντήσω. Θα απαντήσω Δήμα. Εντάξει. Άρα προχωράμε σε ψηφοφορία της μειοψηφίας για τις δύο προτάσεις οι οποίες κατατεθήκαν στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Κουφέλο. Εσείς τώρα... Εμείς τότε θα μείνουμε στη δικιά μας την πρόταση που λέμε και τακτικά για αναπληρωματικά μέλη. Ναι. Θα προσθέσω και τα αναπληρωματικά. Βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος Φλώρος, επαναλαμβάνω, τακτικό. Αναπληρωματικό ο Παράσχος ο Μανούσος και ο Προκόπιος Τζιμής με αναπληρωματικό, ναι, με τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δήμητρα Αλεξανδρή. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι στην ψηφοφορία ότι έχουν τις 12 ψήφους, έτσι δεν είναι? Ναι. Ακούγεται. Εντάξει. Πριν... Πρόεδρε, να έχω λίγο το λόγο. Ναι. Πριν πάμε στο σύνολο της ψηφοφορίας, απλά να αλλάξω λίγο την πρόταση σας προς τους δημότες για να καλύψω εν μέρη και την κυρία Τσιριγότη. Οι δημότες πάντα, σύμφωνα με τον νόμο, προτείνονται από την πλειοψηφούσα παράταξη, από τον Δήμαρχο. Έτσι, θα προτείνω ως αναπληρωματικό τον κύριο Κλαδίτη, για να μπορεί έστω να έχει εκπροσώπηση και ο δημότης που προτείνεται, η κυρία Τσιριγότη. Επομένως, η πρότασή μας αλλάζει μόνο ως προς τον αναπληρωματικό δημότη, όπου βάζουμε τον κύριο Κλαδίτη μετά από την και πρόταση λαϊκής σπήρωσης. Στη θέση της κυρίας Μητσέλη. Λοιπόν, να ψηφίσουμε, νομίζω ότι να ψηφίσουμε στο σύνολο, επομένως, την πρόταση, έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω... Να τοποθετηθούμε, απλά να δικαιολογήσουμε την ψήφο μας. Ναι. Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό στη συγκεκριμένη διαδικασία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ενώ υπάρχουν τόσα τακτικά μέλη που θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί και η παράταξη λαϊκής συσπήρωσης, συνολικά η λαϊκή συσπήρωση δεν καταλαμβάνει καμία θέση, που θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό από ηθικής άποψης και, εν πάση περιπτώσει, δεν εκφράζει και ως έναν βαθμό τη βούληση του κόσμου που ψήφισε τη συγκεκριμένη παράταξη, με όποιο ποσοστό της έδωσε τέλος πάντων τη δύναμη να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα αντίστοιχα όργανα του Δήμου Μυτιλίνης, στην εκπροσώπηση στις δημοτικές επιχειρήσεις και στα υπόλοιπα όργανα. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε λευκό. Νομίζουμε ότι μέσα από τόσες θέσεις τακτικών μελών θα μπορούσε τη μία θέση να καταλαμβάνει λαϊκή συσπήρωση, είτε από άποψη αιρετών, είτε από άποψη δημοτών με ειδικές γνώσεις. Άρα ψηφίζετε λευκό? Η πρόταση περνάει κατά πλειοψηφία. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα, να μην επαναλάβω πάλι τις προτάσεις για να κερδίσουμε και τον χρόνο, έτσι δεν είναι? Άλλωστε έχουν καταγραφεί. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλίνης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΔΑΠΑΛ. Κύριε Καρασάβα. Ναι. Εδώ θέλω να κάνω μία διόρθωση. Στην εισήγηση λέει για 7 τουλάχιστον εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, είναι 6. 6 είναι το σωστό, παρακαλώ να διορθωθεί και επίσημα στα πρακτικά. Έχει να κάνει με τις προτοχές, τα έχετε διαβάσει. Παρακαλώ τον Δήμαρχο να ορίσει, να προτείνει. Προτείνουμε 6 δημοτικούς συμβούλους. Διαβάζω τα ονόματα και τον αριθμό των μετοχών για να καταγραφούν στα πρακτικά. Αλεξίου Γεώργιος, 1.120 συμμετοχές. Δαγέλης Χρήστος, 1.115. Καρασάβας Νικόλαος, 1.115. Δάλας Αντώνιος, 1.115. Μαρινάτος Σωτήριος, 1.115. Και Χριστόφας Παναγιώτης, 1.115. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Στο συγκεκριμένο θέμα, ως Δημοτική Παράταξη, εμείς θα απέχουμε από την ψηφοφορία, καθότι, όπως είπα και πριν, έχει έρθει
ελλιπής η εισήγηση, το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο διέπεται από ειδικές διατάξεις των ανωνυμών εταιριών. Πράγμα το οποίο πάει βάση του καταστατικού και όπως προβλέπει ο νόμος 4555 του 18, είναι πέρας της θητείας. Δεν θα σας πει αναλυτικά το άρθρο, αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 23, το Τσιζεταμπάλ, στο οποίο λέει ότι πρέπει να περατωθεί η θητεία του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου. Θεωρούμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή να το πω έτοιμη, ώστε να γίνει, γιατί δεν έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, δεν έχουν αποφασιστεί, δεν έχει περατωθεί η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα, επειδή ο κύριος Κατσαβέλης είναι στη ΔΕΔΑΠΑΛ ήδη, πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ, θα μπορούσε να πει αναλυτικότερα και με κάποια στοιχεία για το σώμα και να καταγραφούν και στα πρακτικά. Κύριε Κατσαβέλη. Καλησπέρα σε όλους. Όπως γνωρίζετε, το άρθρο 12 που επικαλείται εισήγηση για την θητεία και για τον ορισμό των εκπροσώπων εντός τριμήνου έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί από, νομίζω, το 18. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4 χρόνια. Παρατήρεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τη συμπλήρωση και όχι όμως ποτέ πέρα των 5 ετών συνολικά. Με βάση λοιπόν τη Γενική Συνέλευση όπου έγιναν οι αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης το 21 και μετά και την τροποποίηση του καταστατικού όπως αυτή προέκυψε μετά την συγχώνευση της ΔΕΔΑΠΑΛ Λίμνου με τη ΔΕΔΑΠΑΛ Λέσβο, έχει θητεία η οποία είναι τετραετής. Βέβαια, όπως έχω ενημερώσει και τον Δήμαρχο και όπως ενημερώσαμε όλους τους δημάρχους, τους νέους δημάρχους, όταν έγινε η Γενική Συνέλευση των ΦΟΣΔΑ στην Καλαμάτα, όπου αναφέρθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κύριο Γραφάκο, ο οποίος βέβαια επισκέφτηκε και τη Μυτιλίνη 2 φορές από τότε, από τη Γενική Συνέλευση, όπου στις προθέσεις της κυβέρνησης ήταν η συγχώνευση όλων των ΔΕΔΑΠΑΛ του Βορείου Αιγαίου. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι πολύ γρήγορη η πρόθεση να ορίσουμε γενικούς συμβούλους στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΑΠΑΛ και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο, να περιμένουμε λίγο για να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θέλω λίγο δύο παρατηρήσεις να κάνω όσον αφορά τη λειτουργία της ΔΕΔΑΠΑΛ, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι σε διάφορες συζητήσεις που ακούω ή διάφορες συνεντεύξεις που έχω ακούσει, έχουν αναφερθεί κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της ΔΕΔΑΠΑΛ ή με τις συμβάσεις των εργαζομένων που μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και φυσικά πιστεύω ότι θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα προκύψει άμεσα, πολύ άμεσα, γιατί όπως γνωρίζετε οι συμβάσεις των εργαζομένων λήγουν 31 Ιανουαρίου με την προγραμματική σύμβαση. Και υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που είναι στη ΔΕΔΑΠΑΛ, οι οποίοι εξυπηρετούν ανάγκες και των δύο Δήμων. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση και μία συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να... Ναι, προφανώς, ναι, καλά. Αυτό βέβαια, το ότι ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής, δεν υφίσταται, διότι και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή η αλλαγή της θητείας έγινε τον Μάιο του 2021. Ενώ η Δημοτική Αρχή είχε αναλάβει την 1η-9η του 2019. Και συνέχισε τη λειτουργία της... Κύριε Δήμαρχε, προφανώς είναι δικαίωμα της παράταξης της μειοψηφίας, όπως το περιέγραψε ο κύριος Κουφέλος, να απέχει από τη ψηφοφορία. Απλά να πω δύο ζητήματα πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Κατσαβέλης. Και χωρίς καμιά δόση να συνεχιστεί η συζήτηση, θα ψηφίσουμε, θα προχωρήσουμε.
Αναφέρατε μία διάταξη του 2018 ότι έχει καταργηθεί το εντός τριμήνου. Έχω μπροστά μου το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο έχει κατατεθεί στο ΓΕΜΗ 24 Απριλίου του 2023, ένα καταστατικό που διαμορφώθηκε με τη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου του 2023, το οποίο προφανώς το υπογράψανε το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση που σήμερα εμείς θέλουμε να αλλάξει. Άρθρο 12. Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων. 2. Κάθε φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης μετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, μπλα μπλα, μέχρι 10%. Η θητεία των εκπροσώπων αυτών της Γενικής Συνέλευσης ακολουθεί τη θητεία του οργάνου διοίκησης του φορέα και λήγει το αργότερο 3 μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης αυτού του οργάνου. Τυπικά, εμείς το υπάρχον καταστατικό της εταιρείας σεβαστήκαμε και φέραμε αυτή την εισήγηση σήμερα, πέρα από ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ηθικό κατά την προσωπική μου άποψη, ότι όταν αλλάζει μία δημοτική αρχή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες, είναι καλό μετά από μία διαδικασία προφανώς παράδοσης, παραλαβής και ενημέρωσης να παρετούνται τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά και όποιοι δεν έχουν ξαναεκλεγεί, αλλά και όλοι, μάλλον να θέτουν την παρέτησή τους στη διάθεση των νέων δημοτικών αρχών. Δεν θέλω να το συνεχίσω παραπάνω. Μπορούμε να πάμε σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, ο κύριος Κατσαβέλης. Προφανώς. Παράλληλα με το άρθρο 12 υπάρχει και το άρθρο 22 του ίδιου καταστατικού, όπου αναφέρει αυτά που σας είπα πριν. Οπότε δεν είναι θέμα αν σεβόμαστε την τιμιγορία ή όχι. Αυτό το κύριε Κατσαβέλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε αποδείξει. Και κατά δεύτερο λόγο, ήμασταν πάντα στη διάθεση συνεννόησης, συνεργασίας και στήριξης όλων των θετικών ενεργειών προς πάθε κατεύθυνση. Αυτό άλλωστε φαίνεται σε συνεργασία που είχαμε όχι μόνο με το Δήμο Μυτιλίνης εννοείται, αλλά με το Δήμο Δυτικής Λέσβο, με το Δήμο Λίμνου και με το Δήμο Αγίου Ευστρατείου. Άρα λοιπόν η καλή διάθεση από εμάς υπάρχει και προφανώς αυτό πρέπει να αποδεικνύεται και από τη Δημοτική Αρχή, αν υπάρχει καλή διάθεση ή όχι. Η τοποθέτησή μου ήταν σαφής, νομίζω ότι κατάλαβε όλο το σώμα, αλλά και οι παριστάμενοι. Ονομαστικά θα το πάμε τώρα, γιατί, εντάξει. Λοιπόν, Αλεξανδρή Δήμητρα. Από εκεί. Αλεξίου Γιώργος. Ναι. Αυγουστίδης Παναγιώτης. Λευκό. Βάλεσης Παναγιώτης. Ναι. Ναι. Βαρβαγιάννης Δημήτρης. Βράνης Ιάκωβος. Ναι. Γιακουμής Σοκράτης. Ναι. Ναι. Γιαννάκας Νικόλαος. Ναι. Περγαμηνού Άννα. Απέχουμε. Αποχή. Δαγέλης Χρήστος. Δαγγέλης, πού είναι? Ο κύριος Δαγγέλης εκτάκτος τον πήραν τηλέφωνο λόγω ασθενείας του πατέρα. Θάλας Αντώνης. Ναι. Πού είναι? Ναι. Ναι, ναι. Καρασάβας Νίκος, ναι. Καρέκος Παναγιώτης, ναι. Κατζανός Γιώργος, ναι. Κατσαβέλης Παναγιώτης, αποχή. Κατσαρός Κώστας, ναι. Κοτσόνης Ελευθέριος, ναι. Κουνέλης Παναγιώτης, αποχή. Κουφέλος Παναγιώτης. Αποχή, αλλά κύριε Πρόεδρε, θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί διάβασε κάτι ο κύριος Σουστοφάς και θέλω να το πω να το καταλάβει. Να τελειώσουμε και να το πείτε. Ναι, να δικαιολογήσω την ψήφο της παρατάξεως. Μισό λεπτό. 2 λεπτά. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Είναι μια διάταξη η οποία έχει καταργηθεί, κύριε Σουστοφά. Και εκεί στηρίχθηκε η Γενική Συνέλευση. Καταργήθηκε όμως. Γι' αυτό δεν υφίσταται. Και το λέω για να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά, γιατί η απόφαση τώρα της ψηφοφορίας, γι' αυτό και απέχουμε εμείς, δεν είναι σύνομη. Σας το λέω, απλά το τονίζω για να καταγραφεί, μην νομίζω ότι απέχουμε για να απέχουμε. Ναι, εντάξει, τώρα νομικά να λέω άρθρο 245, για αυτά δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί αυτή η διάταξη στην οποία στηρίχθηκε η Γενική Συνέλευση και έκανε αυτό το καταστατικό. Έπρεπε να έχει τροποποιηθεί. Μαλιαρός Δημήτρης.
Μαλλιαρός. Μάλιστα. Μανούσος Παράσχος, Αποχή. Μαρινάτος Σωτήρης. Ναι. Προβέντζας, ναι. Σεκερτζής Παναγιώτης, ναι. Σπανός Νίκος. Ναι. Ναι. Τακτικός Παναγιώτης. Ναι. Ναι. Τζιμής Προκόπιος, Αποχή. Τσαγκάρης Βασίλης. Ναι. Τσακίρης Παναγιώτης, Αποχή. Τσιβούλης Χρήστος, ναι. Τσιριγότη Νίκη, ναι. Φλόρος Γεώργιος, ναι. Φραγκόπουλος Κώστας, Αποχή. Έτσι, Κώστα. Φραντζέσκος Μιχάλης, ναι. Όχι, Αποχή. Χιωτέλη Ερυφίλη. Ναι. Μαλλιαρός ήρθε, δεν ξέρω αν ήταν πριν. Ναι. Μαλλιαρός. Ναι. Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ο Φλόρος. Έγραψε το Φλόρο που λείπει, ναι. Α, το Φλόρο, συγγνώμη, ναι. Ναι, για το πήγαινα για το χειροτέλη, εντάξει. 20. Λοιπόν, 20, ναι. Αποχή, 1, 2, 11, 12. Επέστρεψε ο Φλόρος, 11. Επομένως, και δύο λευκά. Άρα, περνάμε από την ψηφία. Η πρόταση, το ωραίο είναι, πάνω το ωραίο, είναι ότι είσαστε πολύ δικηγόροι από εκεί πέρα και δεν ξέρω πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ΑΔΕΛ. Κύριε Καρασάβα. Όπως λέει και η εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Μητυλίνης με απόφασή του που θα ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του να ορίσει 9 τουλάχιστον εκπροσώπους του Δήμου Μητυλίνης που θα συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Λέσβου και το διακριτικό τίτλο ΑΔΕΛΑΕ. Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί το ανώτερο, το 10% των μετοχών. Η θητεία ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λύγει το αργότερο σε 3 μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης αυτού του οργάνου. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να πει τα ονόματα που... Ναι. 9 Δημοτικού Συμβούλους, όπως το είπατε κύριε Καρασάβα. Τσαγκάρης Βασίλειος, 5.854 μετοχές. Τον ίδιο αριθμό μετοχών ο κύριος Βράνης Ιάκωβος, τον ίδιο κύριος Προβέτζος ο Παναγιώτης, τον κύριος Κοτσόνης Ελευθέριος, Δαγέλης Χρήστος, Γιαννάκας Νικόλαος και μία μετοχή λιγότερη, 5.853, ο κύριος Σπανός Νικόλαος, ο κύριος Βάλλης Παναγιώτης και η κυρία Χιωτέλη Ρηφίλη. Μπορείτε να προτείνετε όμως παρόλα αυτά ή και αναπληρωματικά. Άρα προχωράμε. Κυρία Τσιριγότη, εσείς. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Κύριε Καρασάβα. Ως εισήγηση, να διαβάσω λίγο το τελευταίο κομμάτι. Παρακαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του που θα ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του να ορίσει τους εκπροσώπους του Δήμου Μητυλίνης που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία Μητυλίνη Μονοπρόσωπη ΑΕ Παύλα Αναπτυξιακός Οργανισμός και το διακριτικό τίτλο Μητυλίνη ΑΕ. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών του μοναδικού μετόχου Δήμου Μητυλίνης ανέρχεται σε 2.000 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, ακολουθώντας την προηγούμενη απόφαση του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου όπου ορίστηκε ο κύριος Κίτελης ως μοναδικός μέτοχος και μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού που μπορούμε να κάνουμε στην Αναπτυξιακή Μητυλίνη,
Αυτό προτείνουμε να συνεχίσω να είμαι εγώ ως διάδοχος δήμαρχος. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν έχουμε κάτι σε αυτό. Και προχωράμε. Για τα θέματα παιδείας και διαβίου μάθησης με τον κύριο Κοτσόνη Λευτέρη, υποβολή αιτήματος για το θέμα των σχολικών επιτροπών. Κύριε Κοτσόνη. Καλησπέρα και από μένα και καλή αρχή να έχουμε. Το θέμα είναι η υποβολή αιτήματος προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου για έκδοση διαπιστωτικής πράξης της Γραμματέα που είναι εξαιρία της διατάξης του νόμου 5056 που θα σας αναφέρω σε λίγο τι αναφέρει. Τις σχολικές επιτροπές, πρώτον τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλίνης και δεύτερον τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλίνης. Το ΦΕΚ αυτό, που είναι το 163 και δημοσιεύθηκε ο νόμος 5056 του 23, που αναφέρει την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καταργεί ουσιαστικά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σύν της άλλης καταργεί και τις σχολικές επιτροπές. Βέβαια, στο άρθρο 28, παράγραφος 5, προβλέπεται ότι με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από απόφαση του Οικίου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ως τις 33/24, μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σχολικές επιτροπές σε Δήμους, στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα έγγραφα από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια λειτουργούν 76 σχολικές μονάδες δημόσιες, δευτεροβάθμια 33, οπότε το σύνολο είναι 109. Οπότε η εισήγησή μας είναι να υποβάλουμε έτοιμα και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου για να γίνει έκδοση διαπιστωτικής πράξης της Γραμματέα και να εξαιρεί από την κατάργηση και να διατηρεί ουσιαστικά τις σχολικές επιτροπές. Πρώτον, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλίνης και δεύτερον, τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλίνης, αφού έχουν 109 σχολικές μονάδες. Μάλιστα. Τοποθετήσεις θέλουμε. Ο κύριος Κουφέλος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ως Δημοτική Παράταξη έχουμε τονίσει την ανάγκη των σχολικών επιτροπών. Βέβαια, ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούν τα αιτήματα και από άλλες περιοχές, από άλλους Δήμους, από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δούνε ότι είναι δυσλειτουργικός αυτός ο νόμος ο οποίος έρχεται να εφαρμοστεί με τις δημόσιες συμβάσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, γιατί όποιοι τουλάχιστον γνωρίζουν, η καθημερινότητα δεν αντιμετωπίζεται με όλο αυτό τον κικαιώνα των νομοθετικών, των οποίων έχει και πρέπει να γίνονται για να κάνεις μια απλή προμήθεια. Εμείς λοιπόν θα ψηφίσουμε υπέρ στο συγκεκριμένο αίτημα που ανέφερε ο κ. Κοτσόνης και ευελπιστούμε ότι όντως θα εισακουστεί για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των σχολείων μας, των μαθητών και των καθηγητών, διδασκάλων, των οποίων αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κουφέλα. Κυρία Τσεργότη, θα τοποθετείτε, θα πείτε κάτι. Όχι, πολύ σύντομα. Νομίζω ότι κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να διαφωνεί με το να διατηρηθούν οι σχολικές επιτροπές. Βέβαια, ήρθε αυτός ο νόμος πριν από λίγους μήνες που καταργεί τις σχολικές επιτροπές, δίνει βέβαια το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του νόμου. Δεν θεωρούμε βέβαια ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία θα λυθούν αν διατηρηθούν οι σχολικές επιτροπές. Άλλωστε και τώρα είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση δηλαδή και ουσιαστική μέρημνα για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολείων, δεν θα επιληθούν τα προβλήματα. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, συμφωνούμε, όπως θέτει η εισήγηση, στο να εξαιρεθούν με διαπιστωτική πράξη, δηλαδή να υποβληθεί αίτημα προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε με διαπιστωτική πράξη να εξαιρεθούν οι σχολικές επιτροπές εδώ στη Μυτιλίνη. Άρα η συγκεκριμένη πρόταση περνάει ομόφωνα και προχωράμε. Με την κυρία Χιωτέλη την Ερυφίλη, θα μας μιλήσει για την ίδρυση και καθιέρωση Διεθνού Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Μυτιλίνης. Κυρία Χιωτέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην πρώτη εισήγηση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο νέο μας Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να ευχηθώ καλή συνεργασία και ελπίζω ότι θα έχω την επικοδομητική συμβολή σας στα ζητήματα τα οποία
πραγματικά προάγουν τον πολιτισμό στο Δήμο μας. Πριν ξεκινήσω να σας αναλύσω την πρόταση, θέλω να σας ενημερώσω ότι κατατέθηκε μετά από αρκετή δουλειά που έκαναν οι εργαζόμενοι συνεργάτες μας στη Διεύθυνση Πολιτισμού, κατατέθηκε αίτημα στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού, Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να ενταχθούμε σε αυτό το Μητρό για να μπορούμε από εδώ και πέρα να δικαιούμαστε τις επιχορήγησεις που προβλέπεται αυτή η ένταξη. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε τη δυνατότητα να ζητάμε επιχορήγηση από εκεί, αφού δεν ήμασταν ορατοί ως Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κύριε συνάδελφοι, ζούμε σε ένα τόπο που πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί ενήλικες, πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά ασχολούνται με τη μουσική, σπουδάζουν μουσική. Έχουμε στη περιοχή του Δήμου μας το μουσικό σχολείο. Όλοι έχουμε παρακολουθήσει εξαιρετικές εκδηλώσεις αυτού του σχολείου. Η μία σκέψη μας λοιπόν αφορούσε αυτό το πλούτο. Η δεύτερη σκέψη μας αφορούσε το λεσβιακό καλοκαίρι. Η άποψή μας ήταν και συνεχίζει να είναι ότι το λεσβιακό καλοκαίρι πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα και μια προσωπικότητα. Πρέπει να είναι γνωστό από εδώ και πέρα, να γίνει γνωστό και να παραμείνει γνωστό τα επόμενα χρόνια ως ένα λεσβιακό καλοκαίρι το οποίο θα έρθουν, θα το επισκεφτούν, θα το παρακολουθήσουν για να δουν όλα εκείνα που γίνονται, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, φυσικά όλα αυτά, αλλά ποια θα είναι η ταυτότητά του, ποιο θα είναι το brand name αυτού του λεσβιακού καλοκαιριού, γιατί αλλιώς θα είναι κάποιες εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να γίνονται σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το brand name θα είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Μυτιλίνης. Με αυτή την πρόταση ερχόμαστε σήμερα, καταλαβαίνουμε, αρκετά νωρίς, αλλά είναι μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει, γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι 22 του Γενάρη πρέπει να ανεβάσουμε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού αναλυτικά την πρότασή μας, ώστε αυτή η πρόταση να έχει τη δυνατότητα της επιχορήγησης που διεκδικούμε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό το φεστιβάλ λοιπόν, και αυτό θέλω να ψηφίσουμε σήμερα, αν, όπως θα σας το περιγράψω παρακάτω, αν το αποδεχόμαστε και αν το ψηφίζουμε ως θεσμό που θέλουμε να δημιουργηθεί στα πλαίσια του λεσβιακού καλοκαιριού. Θα δραστηριοποιείται στις παρακάτω κατευθύνσεις. Στη διοργάνωση καλλιτεχνικών δράσεων, συναυλιών, παραστάσεων, πολυθεαμάτων σε σχέση με τη λόγια και την κλασική μουσική, ως τις σύγχρονες τάσεις της μουσικής, σύγχρονη μουσική, jazz κλπ. Στη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δεύτερη κατεύθυνση του φεστιβάλ θα είναι ο εκπαιδευτικός του χαρακτήρας, με μορφή σεμιναρίων. Όλοι οι νέοι και όλες οι νέες μας που παρακολουθούν, που προσπαθούν να μάθουν μουσική, που συμμετέχουν στα οδεία, στα μουσικά σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μαθήματα μουσικής με τους πλέον καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαθήματα master class, επιπλέον ημερίδες με θεματικές ενότητες. Και η τρίτη κατεύθυνση του φεστιβάλ θα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός μουσικής σύνθεσης, όπου ο επικρατέστερος θα έχει τη δυνατότητα το έργο του να παρουσιαστεί στο φεστιβάλ και να λάβει ένα βραβείο ως επιβράβευση του έργου του. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε ένα brand name στην πόλη μας, στο Δήμο μας, στα πλαίσια πάντα του λεσβιακού καλοκαιριού και προσπαθούμε επιπλέον να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο ως πολιτιστικό προϊόν θα προσελκύει κατά τη διάστημα μεγάλου τμήματος του καλοκαιριού, γιατί ο στόχος μας αρχικά είναι ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνει και τα μαθήματα, αλλά και τις εκδηλώσεις, τις συναυλίες,
που πολλές από αυτές θα προκύπτουν και από τα μαθήματα. Δηλαδή, όταν νέοι μουσικοί θα εκπαιδεύονται από καταξιωμένους μουσικούς, αυτό το αποτέλεσμα θα παρουσιάζεται στην πόλη μας, θα παρουσιάζεται σε διάφορους χώρους της πόλης μας, οι οποίοι θα αναδεικνύονται ταυτόχρονα, εμβληματικούς χώρους της πόλης μας. Ταυτόχρονα, λοιπόν, θέλουμε να καλλιεργήσουμε σχέσεις με άλλες χώρες. Ανάμεσα σε αυτές βλέπουμε τους γείτονές μας και την τουριστική κίνηση που έχει δημιουργηθεί με τις πόλεις της Τουρκίας απέναντι. Ανταλλαγές μουσικές, λοιπόν, και σχημάτων με αυτή τη χώρα, αλλά και με άλλες χώρες. Και βλέπουμε επίσης και την ανάδειξη της δυνατότητας ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων που υπάρχουν στον τόπο μας, με την παρακολούθηση καλλιτεχνικών δράσεων και τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις. Για μας η εξωστρέφεια των δράσεων του φεστιβάλ θα είναι μία μοναδική ευκαιρία ώστε να γίνουμε ορατοί σαν πολιτιστικό προϊόν αλλά και ως τουριστικό προϊόν σε όλο σε επανελλαδικό επίπεδο, αλλά η φιλοδοξία μας προχωράει και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάθε χρόνο πιστεύουμε ότι πάνω σε αυτό το θεσμό θα χτίζουμε και θα διευρύνουμε αυτές τις δυνατότητές μας. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας καταθέτουμε είναι μια φιλόδοξη πρόταση. Το ξέρουμε πως είναι φιλόδοξη πρόταση, αλλά γι' αυτό τον τόπο ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε το καλύτερο. Και θέλουμε μέσα να ξεκινήσουμε νωρίς για να μπορούμε να υπηρετήσουμε ακριβώς αυτό το στόχο που πραγματικά θέλει πολλή δουλειά και χρόνο για να δώσει όλα τα αποτελέσματά του. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι όλα όσα σας περιγράψαμε θα γίνουν μέσα στο 24. Το 24 θα ξεκινήσουμε και γενικά σας περιέγραψα την ομπρέλα των δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν στην πορεία των χρόνων, να προστίθενται και να εξελίσσονται. Προφανώς, όταν θα προχωρήσουμε, όταν θα δημιουργήσουμε αυτό το πρόγραμμα, όταν θα έχουμε την εικόνα των επιχορηγήσεων, θα προχωρήσουμε και σε κατάθεση τεχνικής μελέτης και σε οικονομικό προϋπολογισμό, παίρνοντας πάντα υπόψη τα δημοσιονομικά του Δήμου, αλλά και τις όποιες επιχορηγήσεις θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, οι οποίες πάλι θα έρθουν για έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες της διοργάνωσης και της εξέλιξης αυτού του φεστιβάλ. Σήμερα αυτό που ζητάμε από σας είναι να συμφωνήσετε, αν συμφωνείτε στην πρόταση, ότι ένα φεστιβάλ μουσικής στο Δήμο Μυτιλίνης είναι ένα φεστιβάλ που μας αξίζει και πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία του, στην προσπάθεια να το στήσουμε και να το εξελίξουμε. Αυτά από τη μεριά μου και είμαι στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις έχετε. Κύριε Κουφιάνα. Κύριε Πρόεδρε, θα το πω ακόμα μια φορά στην τοποθέτησή μου. Είχα πει ότι δυστυχώς τα θέματα που έρχονται προς συζήτηση από την ημερήσια διάταξη είναι πάρα πολύ πρόχειρα. Για ακόμα μια φορά θα πούμε ότι αυτή η πρόταση που κατέθηκε από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού είναι πάρα πολύ πρόχειρη. Θα τη χαρακτήριζα ως μια έκθεση ιδεών η οποία δεν λαμβάνει υπόψη ένα και βασικό που τουλάχιστον πρέπει να τον αναγνωρίσουν οι πάντες και ας μην θέλουν να τον αναγνωρίσει η κυρία Γιωτέλη. Υπάρχει το Λεσβιακό Καλοκαίρι και είναι brand name του Λεσβιακού Καλοκαίρι. Πέρσι το Λεσβιακό Καλοκαίρι γράφτηκε στο βιβλίο Guinness ως το μεγαλύτερο συρτάκι. Το παρακολούθησαν χιλιάδες τηλεθεατών. Είχαμε τις καλύτερες κριτικές από όλους. Το να διοργανώνεις ένα φεστιβάλ τόσο πρόχειρα, γιατί είναι πάρα πολύ πρόχειρα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, έρχεται η ίδια και μας λέει δεν μπορεί να γίνει το 24, ίσως θα γίνει το 25, ίσως θα γίνει το 26, χωρίς να ξέρουμε καν ούτε τα οικονομικά κριτήρια, ούτε πώς διοργανώνεται, ούτε πώς θα γίνει. Και μιλάμε για ένα θεσμό που πρέπει να τον υποστηρίξουμε τόσο πολύ,
ώστε να μην γίνει πάλι μία τρύπα μέσα στο νερό, αφήνοντας πάλι τη Μυτιλήνη πίσω χρόνια. Όλοι θέλουμε, και εννοείται ότι είμαστε υποστηρικτές τέτοιων δράσεων, αλλά θεωρούσαμε ότι θα έρθουν εδώ πέρα μία πρόταση για να εμπλουτίσουμε, να καλυτερεύσουμε, να διωγγώσουμε αυτό που λέγεται λεσβιακό καλοκαίρι. Δεν ήρθε καν σε διαβούλευση. Δεν ξέρω τώρα γιατί αυτή, πώς το λένε, τόσο γρήγορα πρεμούρα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω πρεμούρα, αλλά τόσο γρήγορα, επειδή ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού και δηλαδή μέχρι 15 Ιανουαρίου πρέπει να κατατεθεί αυτό, ή 15 Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, να έρθει μια οχτασέλιδη έκθεση ιδεών, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Με την έννοια δηλαδή, από πού θα ξεκινήσουμε, πού θα θέσουμε τις βάσεις, τι θα περιφρουρήσουμε, τι θα προβάλλουμε. Και στο τελικό είναι ότι θα κοιτάξουμε να βγει η οικονομοτεχνική μελέτη, να δούμε με ποιους θα συνεργαστούμε, να δούμε πώς θα έρθουν οι χορηγίες, όταν υπάρχουν, και αυτό θέλω να το σημειώσω, υπάρχουν ήδη κάποια κεκτημένα, τα οποία τα έχουν καθιερώσει προηγούμενοι, και από αυτή την απελθούσα Δημοτική Αρχή, αλλά και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχουν καθιερωθεί κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να λέμε ότι θα πάμε να φτιάξουμε διεθνές φεστιβάλ μουσικής. Υπάρχουν δε άνθρωποι στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι ντόπιοι, συντοπίτες μας, που έχουν τη τεχνογνωσία, μπορούν να μας φέρουν σε επαφή με μεγάλα συγκροτήματα, με μεγάλους φορείς, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να αναδείξουν το φεστιβάλ Μυτιλήνης, αν θα το ονομάσουμε φεστιβάλ Μυτιλήνης. Και πρέπει να υποστηρίξουμε και αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα και στα Θεοδόρια, τα οποία ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει αναδειχθεί. Μιλάμε και για το λεσβιακό καλοκαίρι, όπως είπα και στην αρχή. Έδωσε το στίγμα του και έχει χαρακτηριστεί από όλους. Εγώ λαμβάνω από όλη την Ελλάδα τα συγχαρητήρια. Από όλη την Ελλάδα. Για να κλείσω, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα το εξής, και γι' αυτό και όλες εμείς θα απέχουμε από αυτή την ψηφοφορία, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να γίνει μια σωστή διαβούλευση, να κατατεθούν οι ιδέες, να έρθουν άνθρωποι του χώρου που γνωρίζουν και μπορούν να μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο να προβάλλουμε. Το brand name που λέγεται Λεσβιακό Καλοκαίρι έχει κατοχυρωθεί, υπάρχει, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι καινούριο, και να κάνουμε ένα καινούριο brand name που ονομάζεται Φεστιβάλ Μουσικής, όπως λέει η κυρία Χιωτέλη. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα επί τροχάδιν, γιατί είναι αυτό ένα συνήθειο της, τουλάχιστον της φυλής μας, να τα κάνουμε όλα στο ποδάρι, χωρίς να κάθόμαστε κάτω και να βράζουμε, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και από ποιους πρέπει να λάβουμε την τεχνική γνώση. Γι' αυτό λοιπόν η Δημοτική Παράταξη, Νέα Δράση Νέος Δήμος, θα απέχει από αυτή την ψηφοφορία, όπως έκανε και στις υπόλοιπες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σακέρης. Φαντάζομαι ότι θα είστε και εσείς σύντομος, κύριε Σακέριος. Να αιτιολογήσουμε την αποχή μας. Απαγορεύεται. Πάμε σε ψηφοφορία και τελείωσε. Δεν έχουμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε. Όχι, αφού απέχετε τι... Συγγνώμη, δεν το πω. Λοιπόν. Δεν πειράζει να μιλάμε. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχήν, επιρρονώντας αυτά που είπε ο επικεφαλής παρατάξεώς μας και δεδομένου ότι πρέπει να υπερασπιστώ το έργο μου ως απερχόμενος αντιδήμαρχος πολιτισμού, πρέπει να σας πω το εξής, κύριε Χιωτέλη. Πρώτον, ότι ο Δήμος Μυτιλήνης από το 2020 βρίσκεται έχει μητρό και είναι εγγεγραμμένο στους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι, μαζί με τον κύριο Μπαλή το έχουμε καταθέσει. Απαντήσεις, κύριε Χιωτέλη, αφήστε μετά. Δεν είναι τα λοιπά. Όχι, κύριε Χιωτέλη. Σας λέω, είμαστε γραμμένοι από το 20. Τι να πω τώρα. Απλά αυλάζει. Η αντιδημαρχία δεν εγγράφεται στο Μητρό, γράφεται ο Δήμος. Η αντιδημαρχία δεν έχει δικό της αφημί. Απλώς μπαίνει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος, αντικαθίσεται τώρα, έχει μπει η κυρία Χιωτέλη και ορθά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, απόδειξη της προχειρότητας είναι ότι γράφεται και ονοματίζεται το λεσβιακό, απευθύνεσαι στο Υπουργείο Πολιτισμού και άκουσον, ονοματίζεται το Λεσβιακό Καλοκαίρι Project.
το λεσβιακό καλοκαίρι, για όσους γνωρίζουμε, όχι ως, δεν σας μιλώ σαν αντιδήμαρχος, αλλά ως άνθρωπος που υπηρετώ εκ των έσω τον πολιτισμό και τη μουσική 30 χρόνια. Δεν είναι project, είναι φεστιβάλ με αρχή, μέση και τέλος. Είναι αυτό το οποίο ζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα πολυθεματικό φεστιβάλ. Δεν μπορούμε να τεμαχίζουμε το φεστιβάλ σε μουσική, μόνο δηλαδή να τεμαχίζουμε το φεστιβάλ στη μουσική, διότι η μουσική είναι μεγαλύτερη από τον ωκεανό. Για ποιο είδος μουσικής μιλάμε? Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να είναι αόριστη. Απόδειξη πάλι είναι ότι μιλάτε για να ιδρυθεί ένας ενιαίος φορέας, μα εδώ καταργούνται νομικά πρόσωπα. Για ποιον ενιαίο φορέα απευθυνθείτε στο Υπουργείο Πολιτισμού θα φτιάξετε, αφού δεν πρόκειται να γίνει? Θέλετε να σας πω ένα τεχνικό θέμα? Απλό. Η ηχητική κάλυψη, σας παρέδωσα την ηχητική κάλυψη μέχρι το 2026. 124.000 ευρώ σε διαδικτό διαγωνισμό. Για να γίνει ηχητική κάλυψη μόνο, έστω και 1.000 ευρώ, αν θέλετε οποιαδήποτε δράση, πρέπει να κάνετε ανοιχτό διαγωνισμό. Άρα, να μην λέμε πράγματα αναδαφικά. Σας το λέω, θέλοντας να το... Δεν σας αποδίδω κακή πρόθεση. Προς Θεού, υπάρχει καλή πρόθεση. Απλά επισημαίνομαι και βοηθούμαστε. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η εισήγηση υποβιβάζει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα. Δεν είναι project το λεσβιακό καλοκαίρι και δεν το τεμαχίζουμε, επιρρονώντας την άποψη του επικεφαλής μας. Ακόμα και μια παρατήρηση, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και γράφεται προσωρινός τίτλος. Κύριος Αποστίδης. Δεν είναι. Πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Με αυτό το όνομα από κάτω δεν πάει στο Υπουργείο, προσωρινός τίτλος. Να το φέρω να το ψηφίσουν. Κυρία Αντιδήμαρχε, ήθελα μια ερώτηση να κάνω, διευκρινιστική. Αν κατάλαβα καλά, ανεξάρτητα από το τελικό τίτλο, μιλάτε για ένα μονοθεματικό φεστιβάλ. Έτσι. Ναι, που υπηρετεί τη μουσική, έτσι. Μια ερώτηση αυτή. Και ένα δεύτερο, μιλάτε... Επειδή η μουσική έχει ένα μεγάλο εύρος, έτσι, πάρα πολλούς τομείς, μιλάτε για κλασική μουσική, έτσι, μέχρι λόγια μουσική κλπ. Άρα όλα αυτά εντάσσονται στο χώρο της κλασικής μουσικής. Δεν είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται, που περιλαμβάνει, ας πούμε, λαϊκή μουσική ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ναι. Όταν λέτε σύγχρονη, μπορεί να είναι και ηλεκτρονική, μπορεί να είναι jazz, μπορεί να... Υπάρχουν... Ρωτώ γιατί δεν έχω καταλάβει. Δεν μπορώ... Το λέμε μέσα, το λέμε εδώ, στη σελίδα 4, λέει. Στη διοργάνωση τεχνικών δράσεων, συναυλιών, παραστάσεων πολυθεαμάτων σε σχέση με τη λόγια, τη κλασική μουσική, τη σύγχρονη στάση της μουσικής, σύγχρονη μουσική μέσα σε παρένθεση, jazz κλπ. Έτσι. Και... Ναι, αυτό, με ρωτήσετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ. Πράγμα σε ψηφοφορία. Να, κυρία Τσιλικότη, ζητώ συγγνώμη. Ναι, όχι, απλά περιμέναμε να γίνουν ερωτήσεις πρώτα για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Νομίζω γίνανε τοποθετήσεις κατευθείαν, οπότε... Ναι, εντάξει, απλά επειδή υπήρχε ερώτηση, γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε από το τίτλο. Να, σχετικά με την ίδρυση Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε και κανείς να διαφωνήσει σχετικά με το ότι είναι καλό γενικά να γίνονται φεστιβάλ, να καθιερώνονται τέτοιοι θεσμοί, τέτοιες εκδηλώσεις. Άρα, εκ πρώτης όψεως, θα ήταν λίγο δύσκολο κάποιος να διαφωνήσει. Ως προς τον τίτλο αυτό, ως προς την ουσία, θέλουμε να βάλουμε κάποιους παράγοντες που, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στο να υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση ως προς το περιεχόμενό της, με βάση και αυτά που έχουν έρθει εγγράφως και αυτά τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε και έχουν να κάνουν με το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το ζήτημα του πολιτισμού ως ανάγκη για τα λαϊκά στρώματα και του νησιού μας, του πολιτισμού ως ανάγκη και όχι ως είδος πολυτελείας, σε πάση περιπτώσει, πράγμα που βλέπουμε τη σημερινή ημέρα, όπου
Ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται και από την άρχουσα τάξη αλλά και από τους θεσμούς της τοπικής διοίκησης ως τουριστικό προϊόν και η πολιτιστική ανάδειξη της κληρονομιάς μας ως τουριστική ατραξιόν. Και νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο φαίνεται και στην σημερινή εισήγηση, όπου έχουμε μετρήσει τουλάχιστον 5 φορές γίνεται αναφορά στο ότι ο σκοπός του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι ο πολιτισμός να αποτελέσει εφαλτήριο για την τουριστική προβολή του Δήμου και γενικότερα του τόπου, για την προβολή του τόπου ως τουριστικό προϊόν, πιο κάτω διαβάζω το ίδιο, τουριστική ανάπτυξη της πόλης και ξανά, δηλαδή αυτό επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 5 φορές που έχουμε επισημάνει εμείς μέσα στην ίδια εισήγηση. Για μας ο πολιτισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τουριστικό προϊόν. Ο πολιτισμός είναι, όπως είπαμε, ανάγκη. Έχει να κάνει με τη συμμετοχή, με τη δημιουργικότητα, με την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, φυσικά με την προβολή διαφόρων εκδηλώσεων, σε οποίες ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση και κυρίως τα λαϊκά στρώματα του νησιού μας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, δεν είναι θέμα της εισήγησης, αλλά έρχεται προς επίρρωση των όσων αναφέρουμε ως παράταξη, ότι ακριβώς η αντιμετώπιση του πολιτισμού ως τέτοιο προϊόν έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιος πρέπει να εγγραφεί, ο φορέας, ο αντίστοιχος, ο δημόσιος, οι δήμοι κλπ. Και ούτω καθεξής, να εγγραφούν σε Μητρώα προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιήσουν δράσεις πολιτισμού. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που δεν διατυπώνεται συγκεκριμένη πρόταση, έτσι ώστε το συγκεκριμένο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο παρατάξεις σήμερα της Δημοτικής Αρχής, με όσα ακούστηκαν εισηγητικά, αλλά και της Μείζωνος Αντιπολίτευσης, αυτό διαφωνούν. Δηλαδή, ποιος θεσμός, ποιο brand name, δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς θα χαρακτηριστεί, θα είναι πιο ελκυστικό και πιο τέλος πάντων θελκτικό, έτσι ώστε να προσελκύσει τον τουρισμό και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν κοιτάμε το πόσο κάθε δημότης μας, τα λαϊκά στρώματα θα έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, ελεύθερα και ακόλυτα, αλλά το τι θα είναι πιο τουριστικό, πιο προβεβλημένο και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, όταν ένα φεστιβάλ δεν έχει συγκεκριμένη στόχευση και χαρακτήρα με βάση τα όσα αναφέραμε, δεν μπορεί από την παράταξή μας τουλάχιστον να υπερψηφιστεί, κυρίως σε σχέση με όσα αναφέρονται στην εισήγηση. Αυτά για να μην ξεπεράσω και τον χρόνο μου. Ευχαριστώ. Θέλετε το λόγο, κυρία Χιλτένη. Δύο λόγια. Η αντίληψη για το τι είναι θεματικό φεστιβάλ και brand name ενός φεστιβάλ που γίνεται σε έναν τόπο, είναι φανερό ότι διαφέρει. Προσπάθησα να το εξηγήσω στην αρχή. Προφανώς το Λεσβιακό Καλοκαίρι είναι ένα καταξιωμένο Λεσβιακό Καλοκαίρι, είναι γνωστό, όπως όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται σε κάθε τόπο, σε κάθε περιοχή, είναι εκδηλώσεις οι οποίες είναι γνωστές και σε αυτούς που πάνε και σε αυτούς που ζουν εκεί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το brand name ενός Λεσβιακού Καλοκαιριού, όταν αυτό το καλοκαίρι συγκροτείται από 5-10 συναυλίες που μπορείς να τις παρακολουθήσεις στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στην Καβάλα, όπου και να βρεθείς. Συναυλίες που έρχονται από καλλιτέχνες που βρίσκονται έξω. Όταν συγκροτείται από θεατρικές παραστάσεις που γίνονται από ανθρώπους, από καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα φεστιβάλ που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Δεν είναι ένα φεστιβάλ που έρχεται κάποιος να δει τον πλούτο αυτού του τόπου. Και εδώ απαντάω και στην κυρία Τσιριγότη, δεν είναι ένα ελιτίστικο φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που αφορά τα παιδιά μας που σπουδάζουν μουσική και που οι γονείς τους πληρώνουν για να σπουδάσουν μουσική. Και τους προσφέρουμε μια δυνατότητα συνύπαρξης με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μαθημάτων από καταξιωμένους καλλιτέχνες, τους ανοίγουμε τους ορίζοντες, τους δίνουμε δυνατότητα να εξελιχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Για μας, συγχωρέστε μας, αλλά ένα φεστιβάλ τέτοιο που θα ξέρει ο καθένας ότι θα γίνεται στην πόλη της Μυτιλίνης αυτό το διάστημα κατά τη διάρκεια του Λεσβιακού Καλοκαιριού και ότι εκεί θα πηγαίνει να βλέπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα που δεν θα τα βλέπει κάπου αλλού και ότι αυτό το φεστιβάλ θα μπορεί να μετακινείται και να παρουσιάζεται και να επισκέπτεται με τις δράσεις του και άλλες πόλεις και θα λέγεται Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Μυτιλίνης, με αυτό το όνομα θα κυκλοφορεί, είναι κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που αναλύθηκε
από την αντιπολίτευση η έννοια του θεματικού φεστιβάλ. Επίσης, επιτρέψτε μας να μην ντρεπόμαστε που θέλουμε ό,τι μοναδικό προϊόν παρουσιάζει αυτός ο τόπος και ο πολιτισμός είναι το καμάρι αυτού του τόπου, όχι μόνο να μην ντρεπόμαστε, αλλά να επιδιώκουμε αυτό, να το βγάλουμε προς τα έξω και να προσελκύσουμε κόσμο στο νησί μας για να το παρακολουθήσει και για να συμμετέχει σε αυτό. Γιατί ο κόσμος που ζει στο νησί μας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες στον τουρισμό και στον πολιτισμό, δεν δουλεύουν μόνο για την ψυχή τους, πρέπει να ζήσουν και τις οικογένειές τους. Και δεν θεωρούμε κακό ένα πολιτιστικό προϊόν που είναι σημαντικό, που είναι του τόπου μας, δεν είναι αλουνού τόπου που το φέρνουμε εδώ για να το δείξουμε, να γίνεται, να δίνει τη δυνατότητα σε αυτό τον τόπο να έχει και κάποια ωφέλη στον τουριστικό τομέα. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι ένας από τους στόχους μας. Με αυτή την έννοια έγινε η πρόταση. Αναλυτικά το πρόγραμμα, αυτό είπα από την αρχή, ότι αυτό που ζητάμε σήμερα είναι να ψηφίσουμε καταρχήν τη συμφωνία μας ή τη διαφωνία μας στο θεσμό αυτό του φεστιβάλ και να είστε πάρα πολύ σίγουροι ότι επαφές δεν έχετε μόνο εσείς. Καταξιωμένους μουσικούς δεν γνωρίζετε μόνο εσείς, γνωρίζει και αυτή η Δημοτική Αρχή. Πριν προχωρήσει σε αυτό, δεν κάθισε να τα βγάλει από το μυαλό της. Έκανε τις ανάλογες επαφές, συζήτησε με ανθρώπους που είναι γνώστες, γιατί εμείς δεν επικαλυστήκαμε ποτέ ότι, τουλάχιστον εγώ, ότι γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα και αυτή η εισήγηση δεν ήρθε από το δικό μου το μυαλό. Να είστε σίγουροι ότι κάναμε τις ανάλογες συνεργασίες και να είστε σίγουροι επίσης ότι όταν θα έρθει η ώρα θα έχετε ένα αναλυτικότατο πρόγραμμα σε ώρες, μέρες, εκδηλώσεις, όλα όσα πρόκειται να γίνουν και τεχνική και οικονομική μελέτη. Και επί αυτής βεβαίως θα τοποθετηθείτε πολύ πιο συγκεκριμένα. Αυτά κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Κύριε Λιτουνιά, προχωράμε στην ψηφοφορία. Αλεξανδρίδη Δήμητρα. Αλεξίου Γιώργος. Ναι. Αυγουστίδης Παναγιώτης. Λευκό. Βάλεσης Παναγιώτης. Ναι. Βαρβαγιάννης Δημήτρης. Βράνης Ιάκωβος. Γιακουμής Σοκράτης. Ναι. Γιαννάκας Νικόλαος. Πούντος. Α, ναι. Περγαμινού Άννα. Απέχω. Δαγέλης Χρήστος. Επέστρεψε. Όχι. Δάλας Αντώνιος. Ναι. Καρασάβας Νίκος. Καρέκος Παναγιώτης. Ναι. Κατζανός Γιώργος. Κατσαβέλης Παναγιώτης. Κατσαρός Κωνσταντίνος. Ναι. Κοτσόνης Ελευθέριος. Ναι. Κουνέλης Παναγιώτης. Κουφέλος Παναγιώτης. Αποχή Παναγιώτης. Μαλιαρός Δημήτρης. Ναι. Ναι. Μανούσος Παράσχος. Μαρινάτος Σωτήρης. Προβέτζας, ναι. Σερκερτζής Παναγιώτης. Ναι. Σπανός Νίκος. Ναι. Τακτικός Παναγιώτης. Ναι. Τζιμής Προκόπιος. Ναι. Τσαγκάρης Βασίλης. Ναι. Ναι. Τσακύρης Παναγιώτης. Αποχή. Τσιβούλης Χρήστος. Ναι. Ναι. Τσιριγότη Νίκη. Λευκό. Λευκό. Φλόρος Γιώργος. Εδώ είναι. Όχι, όχι. Έφυγε. Ναι. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος. Αποχή. Φρατζέσκος Μιχαήλ. Και Χιωτέλη Αριφίλη, ναι. Πάλι, ναι. Ένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα, τρία, δέκα, τέσσερα, δέκα, πέντε, δέκα, έξι, εφτά, δέκα, οκτώ, δέκα, εννιά, είκοσι, ναι. 11 αποχή και 2 λευκά περνάει κατά πλειοψηφία.